Ξύπνα μικρό μου κι άκουσα. Θα σας τραγουδήσουμε υπέροχα καντανδόρικα ρεμπέτικα. Άλλη τιμή πες μια βραδιά. Μάσκη σου ξέρεις, τον ξεχνάω κάθε χρόνο. Ό,τι κι αν έχεις την καρδιά. Και με έχουν ζωή κατά δικό. Παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει? Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε? Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Στη δικιά μας γειτονιά είναι το όνειρο μας λουλούδι, ποτισμένο με φιλιά. Κι όπως μπαίνει ένα τραγούδι, ήρθα μ' άλλη μια φορά. Στήσαμε χορό, βρήκαμε παινιά, ήρθαμε να πιούμε στην υγειά μας, ρε παιδιά. Κόντρα στο καιρό, ψάχλια θεριά, κάποιον ταπεινό θα τραγουδάμε βασιλιά. Κι η ψυχή θα βρίσκει γιατριά στην υγειά μας, ρε παιδιά. Στην υγειά μας, ρε. Κι όπως μένει ένα τραγούδι, μείναμε άλλη μια φορά. Στήσαμε χορό, βρήκαμε παινιά, κι ήρθαμε να πιούμε στην υγειά μας, ρε παιδιά. Κόντρα στο καιρό, ψάχλια θεριά, κάποιον ταπεινό θα έχουμε κάνει βασιλιά. Κι η ψυχή θα βρίσκει γιατριά στην υγειά μας, ρε παιδιά. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Ξύπνα μικρό
για σένα ναι, είναι γραμμένο από το κλάμα καρδιά ψυχή. Για σένα. Με μια ματιά σου σαν
Ωραία, παιδιά. Φέραμε τους τραγουδιστάδες Τσιζάκηθος για μας που είναι ρεμπέτικα. Πώς το κάναμε έτσι? Όλα τα λέμε. Όλα τα λέμε. Καλώς ήρθατε. Για παρουσιαστείτε, παρακαλώ. Δημήτρης Λεβιτικός στα ακορντεόν. Στα ακορντεόν. Σπύρος Μανταλάς, μαντολίνο και φωνή. Δημήτρης Βαρθάλης, μαντολίνο και φωνή. Βυθούλκας Πέτρος στην κιθάρα. Καλώς μας ήρθατε, παιδιά. Καλώς μας ήρθατε. Λέμε κάνα χρόνο τώρα με τους τραγουδιστάδες της Ζάκηθος ότι θα οργανώσουμε κάτι εδώ πέρα. Αλλά θα πούμε τα πάντα, έτσι, θα πούμε τα πάντα. Από Ζακηθινά, από Καντάδες, από Αρέκες μέχρι... Εμείς τα πάντα. Λέμε ό,τι έχει να κάνει με πολυφωνία. Το έχουμε. Το έχουμε. Μάλιστα. Μας αρέσει και το λέμε. Είναι καλά οι υπόλοιποι? Καλά είναι. Καλά. Πολλούς χαιρετισμούς. Πολλούς χαιρετισμούς. Και άστε καλά, γιατί κάνετε πολύ σοβαρή δουλειά στο θέμα παράδοση. Έχω έρθει και κάτω στα μισή και ξέρω τι λέω. Ευχαριστούμε. Και τώρα βγάζουμε και το καινούργιο μας CD. Γεια, λέγε. Βγάζουμε καινούργιο CD με έργα τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ακόμα. Επτανησιακά και παλιά τραγούδια και καινούργια που έχουν γράψει καινούργιοι συνθέτες ντόπιοι, Ζακηθινοί. Μπράβο. Σε ποιήση Σολωμό. Πολύ ωραία. Σπουδαία, σπουδαία. Με το καλό. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε έτσι. Να φέρουμε τώρα τους Καντάδωρους να μας πούνε ρεμπέτικα. Γιατί θέλαμε να μπούμε στο κλίμα. Στο κλίμα. Γιατί απόψε θα σας τραγουδήσουμε υπέροχα Καντάδωρικα. Ρεμπέτικα. Τα περισσότερα θα τα πούμε σε λίγο. Ναι, γεια σας, να σας ακούσω. Να ήταν η νύχτα, αγάπη μου. Απόψε άλλη τόση. Ο ήλιος να μη βγει ξανά και να μη ξημερώσει. Κι αν ξημερώσει να είμαστε στο ίδιο προσκεφάλι. Όμως η μέρα θα μας βρει, θα ανοιχτωθούμε πάλι. Κατάσπερε μικρέ μου γκρίνε, σήμερα κοντά μου μείνε, σήμερα κοντά μου μείνε. Κατάσπερε μικρέ μου γκρίνε. Αυτά τα δυο τα μάτια σου, τα μάτια σου τα μαύρα, είναι αβυσσός, είναι γκρεμός, είναι φωτιά και λάβρα. Θέλω να δω τα μάτια σου, μα δε θα το μπορέσω. Φόβαμαι μήπως άλυσω και στον κρεμό τους πέσω. Κατάσπερε μικρέ μου κρίνε, σήμερα κοντά μου μείνε, σήμερα κοντά μου μείνε. Κατάσπερε μικρέ μου κρίνε. Τραγουδιστάδες Τσιζάκηθος, ευχαριστούμε πολύ. Ψυχή της ψυχής μου, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αντιλαμβάνεστε τι έχετε να ακούσετε όταν με το καλό κάνουμε την εκπομπή, την οποία από πέρσι τη συζητάμε, κάποια στιγμή το κάνουμε. Να είμαστε καλά εδώ, θα είμαστε και του χρόνου, παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα. Θα διαψεύσουμε κάπως ο κόσμος, δεν πειράζει. Λοιπόν, που λέτε ο κύριος Πάνος Αφόπουλος,
Γιατί είπαμε, ανάμεσα στα άλλα καλά που έχουμε πάθει αυτά τα 5 χρόνια που κάνουμε στην εκπομπή, είναι ότι έχουμε αποκτήσει και κάποιους καλούς φίλους. Κατά καιρούς λοιπόν εισβάλλει εδώ στο στούντιο και επιβάλλει τον νόμο του, ο νόμος Σοβόπουλου. Τώρα ήθελε να πούμε Καντανδόρικα ρεμπέτικα. Και τι είναι αυτά, βρε, πάνω τα Καντανδόρικα ρεμπέτικα? Είναι κάποια σπουδαία τραγούδια που έχουν γράψει κάποιοι πολύ μεγάλοι μας, που τους γνωρίζετε όλοι, θα πούμε σε λίγο. Τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μπορεί να, κάποια εξ αυτών να ήταν και προϊόν ανάγκης συγκεκριμένων, ενώ απότοκα συγκεκριμένων πολιτικο-κοινωνικών συνθήκων. Βεβαίως. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε και πάλι που είστε μαζί μας. Εγώ. Εγώ δεν επιβάλλω τίποτε. Ναι. Αφού λέμε στην υγειά μας συντροφικά και συντροφικά τραγούδια διαλέξαμε για σήμερα, ταυτοχρόνως τιμούμε και κάποια πρόσωπα. Έτσι. Και μάλλον εσύ να πεις. Και φέτος βέβαια. Κλείνω 50 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Χατζηχρίστου, ένας πολύ μεγάλος συνθέτης και πολύ μεγάλος τραγουδιστής και στιχουργός σπουδαίος και παίχτης σπουδαίος και από όλα, ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Μες της πόλης τα κρογιάλι, μες τη σιγαλιά. Μες του χαρεμιού τη λιμνή. Έχει αφήσει τεράστια τραγούδια. Ο ειδικός δομετολόγος θα μας πει τις λεπτομέρειες. Με το Χατζηχρίστο συμβαίνει το εξής. Τα τραγούδια του είναι πιο γνωστά από το όνομά του. Καλά, με τους περισσότερους νομίζω. Ναι, ειδικό με το Χατζηχρίστο είναι υποτιμημένη μετοχή. Ναι, γιατί δεν συνέδεαν ποτέ το τραγούδι με το δημιουργό συνήθως. Τραγουδούσαν ακριβώς. Το τραγουδούσαν. Έφυγε και πολύ νωρίς που δεν πρόλαβε να. Εσείς που το ξέρετε το τώρα, γιατί μιλάτε εσείς, που το ξέρετε? Τι έφυγε. Ναι. Πώς δηλαδή, ως τι μιλάτε? Για τον πατέρα μου. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, έχουμε την τιμή να έχουμε την κυρία Χατζηχρίστου απόψε εδώ. Θα μας πει, θα μας ξετυλίξει έτσι κάποιες εικόνες από τα παλιά. Διασκέψου να έχει ζήσει αυτό το μεγάλο άνθρωπο. Ασχοληθήκατε καθόλου εσείς? Αρκετά. Από μικρούλα με είχε μάθει να κομπανιάρω. Όλα του τα τραγούδια που σύνθετε είχε κομπανιαμέντο εμένα. Είχατε μάθει η κιθαρίτσα, σας είχε βάλει? Ναι. Με είχε μάθει και το συνόδευα. Και έτσι λοιπόν είχατε παραστεί μάρτης στη δημιουργία όλων αυτών των μεγάλων, πολλών τουλάχιστον αυτών των μεγάλων τραγουδιών. Σχεδόν όλων, ναι, γιατί μαζί κάναμε πρόβες. Για σκέψω. Ναι, μαζί. Και το στίχο πώς τον έγραφε και πώς ότι ήθελε κι άλλο κτένισμα το τραγούδι και πολλά. Θα πούμε ωραία πράγματα εκεί παρακάτω. Πάμε να γνωριστούμε ποιοι είμαστε απόψε εδώ και μετά θα συζητήσουμε λιγάκι και βεβαίως θα ακούσουμε πολύ σπουδαία τραγούδια απόψε. Κυρία Κατερίνα Τσιρίδου, καλησπέρα σας. Χαίρετε. Τι κάνετε? Ωραία, καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. 10 μηνών είναι. Ο Ιάσονας 10 μηνών. Ο Ιάσον, το τελευταίο. Το τρίτο. Ο Ιάσον. Γι' αυτό σας χάσαμε για λίγο καιρό. Στου γυαλού τα ποτσαράκια, τα ποτέδιο καμπάκια. Έμα παραποτεμένα, όλο κλειά τα ειδένα. Να σας ζητήσω έναν άνθρωπο για πρώτη φορά. Αντώνη Ενίκτη, δεν γίνεται ρεμπέτικη εκπομπή χωρί τον Αντώνη, βέβαια. Καλησπέρα, αγόρι. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Συνήθω ξεκινάμε από εδώ, έτσι. Κλέψαν τη σειρά. Είναι η θέση σου εκεί, τώρα θα γράψουμε και το όνομα πάνω. Πάλι κοντά είμαι, δίπλα είμαι. Τι κάνει? Μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ με τέτοια εκπομπή. Τώρα καταλαβαίνει, θα πούμε εδώ. Είσαι και στα χωράφια σου. Αριστουργήματα. Βέβαια, αριστουργήματα. Θα πάω εκεί στην αγαπιά. Κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Να είσαι καλά. Τι γίνεται, Νικόλα? Όλα καλά. Χαίρομαι και εγώ που είμαι εδώ απόψε σε μια σπουδαία εκπομπή για το αφιέρωμα στους μεγάλους του ρεμπέτικου και σμυρναϊκού τραγουδιού. Να είσαι καλά και πάντα γερός, να κάνεις τέτοια πράγματα. Αχ και στον χρόνο μας το στέκει. Μουλα γύρισα
Γεια σου, Σπύρο. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε. Καλώς σας βρήκα. Πολύ χαιρόμαστε που είστε εδώ. Και πάλι. Σοβαρά. Τι γίνεται? Όλα πολύ καλά. Μέχρι στιγμής θα τραγουδήσουμε απόψε εδώ πολύ ωραία, πιστεύω. Τραγούδια από την ψυχή μας, από την καρδιά μας, του έρωτα, της αγάπης, πάνω, ε. Και κάτω. Και πολύ και μεγάλα κάτω. Τραγούδια. Μέσα στο πισίρι την πίδρα. Εδώ τώρα έχουμε μια έκπληξη. Τώρα θα πεις, ας πούμε, τι δουλειά έχει ο Λέκας σε αυτήν την εκπομπή. Μωρέ, έχει δουλειά και θα δείτε και τι δουλειά. Έχει και πολλή δουλειά. Okay. Καλώς ήταν. Γεια σας. Καλησπέρα, Βασίλη μου. Γεια σας. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις δουλειά, ρε παιδάκι μου, σε αυτό το. Έχω, έχω. Έχεις, σε πρώτη παγκόσμια. Δηλαδή. Αγόρι μου. Ό,τι κι αν έχει στην καρδιά. Μικρό μου, αχ, κι όχι να κάθεσαι να κλαις παραπονιά ρηχό μου, κι όχι να κάθεσαι να κλαις παραπονιαρικό μου. Ήθελα να πω ότι εγώ προέρχομαι από τις Ακαδημίες Χατζηδάκη. Είναι άλλο μετερίζει, αλλά πρέπει να ξέρει όλος ο κόσμος το πόσο σημαντική θέση ήταν η θέση του Χατζηδάκη για το ρεμπέτικο, με την περίφημη διάλεξη που είχε κάνει το 48. Μίλησε για το ρεμπέτικο, υποστήριξε το ρεμπέτικο τραγούδι, έχει κάνει πολλές διασκευές γύρω από το ρεμπέτικο τραγούδι, μόνος του συνθέτης που θα τραγουδήσουμε σήμερα. Και γνώρισε και μία άλλη πλευρά του ρεμπέτικου τραγουδιού. Βέβαια τα βιώματα, τα ακούσματα που έχουν τα παιδιά εδώ, τα έχω εμπειρικά. Αλλά υπάρχει και αυτή η διάσταση, λέμε, από τον Μάνο Χατζηδάκη, που την γνώρισα σε πρώτο χέρι. Τώρα εδώ θα προσπαθήσω, όταν έρθει η στιγμή, να δω πόσα πίδια χωράει ο σάκος. Έτσι. Έχουμε επιτροπή αγάθων, να το έχουμε αγάθων. Έχουμε άδεια, έχουμε. Σκληρή αυτή, νομίζω. Όχι, όχι, μαλακοί είμαστε. Μαλακώσαμε τελευταία. Καμιά μπαλίτσα παίζουμε μια φορά. Στον επόμενο. Καμιά μπαλίτσα παίζουμε. Και μπάλα παίζουμε. Παίζουμε και μπαλίτσα. Πανσεραϊκά. Όχι, και τελευταία, και τελευταία θα συχνά. Κάτι, θα πει κάτι μετά, θα πούμε για ωραία μπάλα. Μιλάμε για πολύ ωραία μπάλα, ό,τι παίζει τώρα τελευταία. Πολύ ωραία μπάλα. Θα επανέλθω σε αυτό γιατί μου αρέσει αυτό το ζήτημα πολύ. Μιλάμε για πολύ ωραία μπάλα. Θα ακούσετε και θα καταλάβετε. Yeah. Και εννοώ μπάλα, όχι, δεν είναι μεταφορικό. Τι έγινε, κύριε Αγάθωνα? Μια χαρά όλα. Καλησπέρα. Είχα, δεν είχα, πάλι ήρθα. Όχι, θα καθόσουμε. Αφού έχουμε δουλειές εδώ, έχουμε δουλειές με φούντες, αγόρι μου. Το έχω κάνει η κολλιά του Παγκράτη, δεν ξέρω. Κοτσικάς. Τι, εγώ τι με έφερες εδώ πέρα μένα τώρα? Έχεις γιατί... καμιά δουλειά? Εσύ είσαι του λυρικού τραγουδιού τώρα. Κοιτάξτε, ναι, εγώ όπερα τραγουδούσα και έξω που ήμουν, ας πούμε, αλλά μετά ξύπνησα, εντάξει. Σε άλλα κράτη. Σε άλλα κράτη, ναι. Εγώ υποψιάζομαι, Αγάθωνα, ότι με έφερε ο Παπαδόπουλος. Και ο Πάνος. Θα το ακούσω πώς το λέει το ου. Αυτό μου αρέσει. Παπαδόπουλος. Ναι. Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος. Πολλούς. Πουλός ή πολλούς. Ο Πόλος. Ο Παπαδόπουλος. Λέει να είναι χάλια αυτός για να αναδείξω τον Αγάθωνα. Κατάλαβες. Γι' αυτό με. Ξέρω όμως, Πού να ξέρω. Την μιάρα με τον Παγλαμάτα, αλλάξαμε πορτέ. Έχει φέρει το εργαλείο, το φέρει. Το φέρει. Το όπλο. Άνοιξε,
άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, φτάνει πια, να με πειρά. Ο κόρος έλεγε, ο κόρος έλεγε, τραγουδάς όπερα, λέει, ναι, πέρα ως πέρα όπερα. Αλλά εντάξει, χάλια πέρα ως πέρα όπερα. Χάλια θα περάσουμε πάλι. Ναι, ναι, τα γνωστά. Η κυρία λοιπόν Πόπη Χατζηχρήστου Μπάρντι, που Πινελόπη είναι το κανονικός. Καλλιόπη. Καλλιόπη. Είναι, όπως ακούσατε πριν, η κόρη του μεγάλου Χατζηχρήστου. Καλώς ήρθατε, κυρία μου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστώ πολύ. Για την Κοσμή και την παρέα μας, θα μας βοηθήσετε και έτσι να. Οπωσδήποτε, ό,τι θέλετε. Να ακούσουμε πράγματα από πρώτο χέρι που είναι πολύ ωραία. Άλλο να τα ακούσει από έναν άνθρωπο που τάζει και άλλο να τα διαβάζει. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Ο κύριος Σαββόπουλος, τα είπαμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τις βουλές του εδώ εκτελούμε, τα κελεύσματά του. Εμείς απλοί υπάλληλοι είμεθα. Ό,τι πει ο κύριος Σαββόπουλος και έχει και ιδέες πολλές και για το μέλλον. Μάλιστα. Φοβάμαι ότι αρχίζουν τα δύσκολα. Ρεμπετολόγος, ηλεκτρολόγος, ταξιάρχης γαντός. Λοιπόν, εγώ εκπροσωπώ το ΣΟΗ των μαυροφορεμένων, γιατί έχουμε ορθόλια την Κρήτη. Εδώ είμαστε όλοι. Τώρα, εντάξει, και εμείς κάτι ξέρουμε από αυτά. Εντάξει, το οποίο μπορεί να είμαστε, αλλά δεν έχει σημασία. Με αυτά μεγαλώσαμε. Με αυτούς, αυτά ακούσαμε. Για όσους δεν τον έχετε ακούσει, θα τον ακούσετε μετά. Έχει μια πολύ σπουδαία φωνή πέρα του τι ηθοποιάρα είναι, γιατί μιλάμε για ηθοποιάρα το παλικάρι. Πού τα λες. Όποιος θα ακούσει. Όποιος θα ακούσει. Τέλος πάντων. Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη κι όλα γύρω μου ήταν σκοτεινά. Μεγαλώσαμε με αυτά τα τραγούδια, από τους θείους, από τις οικογένειές μας, μαζί με άλλα βέβαια, έτσι, δεν είναι μόνο αυτά τα τραγούδια, είναι πάρα πολύ σπουδαία τραγούδια, γιατί μεγαλώσαμε, σύν το ότι μας κάλεσε εδώ να πούμε, ξέρω εγώ, χαιρετίσματα στη μάνα μας που δεν είναι λίγο καλά να γίνει καλύτερα, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας που μας βοήθησε λίγο σε αυτό, το κοινωνικό γνώστο, στη μάνα. Στο θέμα του συγκεκριμένου, άρρωστη. Ωραία. Και αυτό καλό είναι δηλαδή μερικές φορές να το λέμε, να ευχαριστώ. Αυτά. Με τους αδέρφους γνωρίζετε εδώ ή να σας στήσω. Όχι, μόνο με τα μαύρα ρούχα ήρθαμε. Ήταν τυχαία τα μαύρα ρούχα. Τα μαύρα κοροϊδεύεις. Κύριε Σαφουτζής, άλλη τραγουδιστάρα εδώ. Μας πει το τελευταίο σου CD απόψε. Κάπα πασά μου να χαρείς, όσο πιο γρήγορα μπορείς, η βροχή όλο δυναμώνει. Το κορίτσι μου γλυρώνει πριν μου βρεθεί. Εγώ καταρχήν ευχαριστώ γιατί πάντα βρίσκομαι, έχω την ευκαιρία να είμαι ανάμεσα σε πολύ ωραίους ανθρώπους και με αφήνετε να τραγουδάω πολύ ωραίους συνθέτες χωρίς να κινδυνεύω να φάω ξύλο. Είναι... Το μ' αφήνετε, μου άρεσε. Δεν είναι ότι μου λέτε, μ' αφήνετε. Ναι, γιατί εμείς αφήνουμε. Εμείς αφήνουμε. Έχουμε αυτό ότι αφήνουμε. Είστε καλοί άνθρωποι, γι' αυτό έρχομαι. Α, και το καλοκαίρι, Βαβυλωνία, ε. Ναι, ναι, δεν το είπα αυτό. Πώς θα τα πούμε αυτά. Τώρα. Εθνικό, διπεθές ερών, διπεθέ κομμωτινής, Βαβυλωνία, σε όλη την Ελλάδα, χαμένη στη μετάφραση. Όπως καλή ώρα εδώ λίγο πάνω κάτω, έτσι όπως πρέπει να τα βρούμε. Γκόνης, ο Δωρής Γκόνης και Τάσος Ράντζος. Πολύ ωραία. Sorry που βαίνω λίγο μέσα. Όχι, έτσι μου αρέσει, μου αρέσει. Βλέπουμε λίγο τα πράγματα. Σαμπουτζής εσείς, έχετε κάτι να μας πείτε. Για καλοκαίρι, όχι τίποτα. Δεν θέλω καθόλου δουλειά. Διακοπές. Καθόλου δουλειά. Διακοπές. Καλησπέρα σας κύριε Γερινού. Χαίρετε. Χρόνια και ζαμάνια κοριτσάκι μου. Τι κάνεις. Εγώ ήρθα με τον ντουέτο. Το ξεχώριστο. Τι κάνεις. Καλά. Υπομονή. Καλοκαίρι. Ξεκούρασε και βλέπουμε. Το στυλό το αφήνεις καθόλου και να ηρεμήσει. Όχι. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είμαστε. Είμαστε πιο εσωστρεφείς, είναι πιο για μας. Όχι τόσο για τους άλλους. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις γογούλα. Τι κάνεις γογούλα. Γογούλα τι κάνεις. Σπυρέτο μου. Είμαι πολύ καλά.
Δεν τραγουδάω, δεν ήρθα να τραγουδήσω. Όχι, γιατί εμείς αφήνουμε, όπως άκουσες, αφήνουμε. Αφήνετε, αλλά εγώ δεν θέλω. Θέλω να μου το ζητάνε, θέλω να με αφήνουν. Ναι, όχι, αυτό δύσκολο. Χωρίς παρεξήγηση. Και έτσι ήρθα γιατί μου αρέσει να σε βλέπω. Χρόνια αίσθημα, χρόνια, πολλά ναι. χρόνια. Αίσθημα. Το ατυχές. Mm. Το ατυχές. Είναι αυτά που δεν ξεχνιούνται, κατάλαβες. Ναι, ενώ όλα τα άλλα θα βάζεις πίσω. για να περιμένεις την επόμενη τυχεία. Ναι. Έτσι. Τάσος Νούσκιας, καλησπέρα Τασούλη. Γεια σου Σπύρο μου. Έχω να το δω κάνα δύο μέρες από τα γυρίσματα. Ναι. Πες μου να βρεθεί με καιρό. Πες μου μαζί στο Σύρια λοιπόν. Τι γίνεται, όλα καλά. Καλά, όλα καλά. Ευτυχώς μ' άφησε σήμερα, δεν είχα γύρισμα και ήρθα να σε δω από εδώ. Ναι. Μου λείψες. Ναι, είναι και αυτό κατάλαβες. Όταν δεν έχουμε εκεί, έχουμε εδώ. Αγαπιόμαστε πολύ και... Τι κάνεις. Καλά. Θέλω να σε ρωτήσω, πες μου κάτι. Αν κατάλαβα καλά, γιατί εγώ δεν είμαι ενήμερος για το θέμα. Ρεμπέτικο καντάδα και καντάδα ρεμπέτικο έχει ένα μιξάρισμα αυτό. Κανταδόρικο δηλαδή. Ρεμπέτικο. Έχουμε γραφτεί κανταδόρικο ρεμπέτικο. Λοιπόν, θα μας πει με δύο λόγια, με πολλά λόγια. Εγώ σας λέω με δύο λόγια ότι που είπα ότι είναι και προϊόν, ας πούμε, ένα μέρος από αυτά κοινωνικών συνθήκων και πολιτικών συγκεκριμένων. Είναι ότι όταν ο Μεταξάς ανέβηκε το 36, γύρω στο 37 επεβλήθη η λογοκρισία. Αρχίζει μια απεινής δίωξη του ρεμπέτικου, ας πούμε, και οι άνθρωποι, οι έξυπνοι άνθρωποι, το ψιλογυρνάνε λίγο και λένε: παιδιά, ρεμπέτικο, αυτό εδώ πέρα λέμε ένα μινόριτσα αυγής, ξύπνα μικρό μου κάκουσε. Κατάλαβες. Γιατί έπρεπε να επιζήσει το είδος. Πολλά λοιπόν τραγούδια γεννήθηκαν από αυτή την ανάγκη. Και γίνανε αριστούργημα σε αυτά τα αριστούργηματα που τα ακούσαμε απόψε. Το μινόρε δηλαδή ανήκει σε αυτή την κατηγορία, έτσι. Σε αυτή την κατηγορία, ακριβώς. Ρομαντικό, πολύ τρυφερό, σταντικό κτλ. Και θα ακούσετε όσα τραγούδια θα ακούσετε απόψε, έχουν αυτό το. Γιατί το ρεμπέτικο πάντα το είχα συνυφασμένο, ξέρεις, με το μαύρο κομμάτι, με το απαγορευμένο, με το μόρτικο, αυτό που λέμε μόρτα, θάνατος κτλ. Ξέρεις, ένα περιθώριο ας πούμε του πράγματος και έτσι, και έτσι το βίωσα και το βιώνω κι εγώ. Έτσι, έτσι μ' αρέσει να το ακούω. Τώρα, αν μου λες ότι το μινόρε συγκαταλέγεται σε αυτή την κάμερα, είμαι ευτυχής. Παρακαλώ. 3% είναι τα ωραιότατα πονηρά. Και ειδονικά πονηρά. Μόνο 3%. Μόνο 3% από το ρεμπέτικο. Λένος, μην είναι ρεμπέτικα, χασικλίδικα, το διατάξεις, κόμπλεξ και τέτοια. 1-3% είναι. Άντε να ξεστραβωθούμε και να ακούσουμε κιόλας. Τα blues δεν είναι περισσότερο, μείωση 3%. Και κατά κάμια διαβολική σύμπτωση και τα τάγκο εκεί στο 3% είναι τα πονηρά. Κυρία Κορινθίου. Ξέρετε ότι όλο τυχαίω, εγώ δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Ναι. Το έχω ξαναπεί. Πολλοί με βρίζουν που μου λένε πώς είναι δυνατόν να ζεις από τηλεόραση και να βλέπεις. Δεν βλέπω από μικρό παιδί και δεν προλαβαίνω και βάζω πίσω. Σε ένα βίντεο λοιπόν που μου φέρανε πριν από λίγες μέρες, είδα κάτι από μια ταινία που έχετε παίξει. Πώς λέγεται, Λούφα. Τη αυτό, Λούφα. Ναι, Λούφα αυτό. Και Απαλλαγή. Και έπαθα πλάκα. Ρώτησα, ειδικά στη σκηνή που είστε μαζί με την Ιζαμπέλα που σας την πέφτουν οι δύο φαντάρικοι κτλ. Στο πλοίο. Ναι, στο πλοίο. Είπα. Ποια είναι αυτή, και δεν εννοώ την ομορφιά σας, ναι. Αλήθεια το λέω. Είσαστε πάρα πολύ ωραία ηθοποιός, δεν το ξέρω. Σας είδα πρώτη φορά και... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Hi girls. Where are you coming from? Where are you coming from? Μαρούση. You know Μαρούση. Ελληνίδες. Ρόμπα γίναμε. Καλά σοβαρολογείτε. Πού βρισκόμαστε, στο 60? Ας τους ρε Ελένη, μην αρχίζεις πάλι. Όχι ρε Μαρία, δεν τους αφήνω. Δεν μπορώ να μας λένε τέτοιες βλακίες και να νομίζουμε ότι θα τους κάτσουμε κιόλας. Νομίζαμε ότι είστε τουρίστρες. Άρα τι, ηλίθιες. Ηρέμησε ρε Ελένη. Στο κάτω-κάτω δεν έκαναν τίποτα κακό τα παιδιά. Απλώς τους άρεσες. Και οι δυο μας αρέσατε. Τουλάχιστον γίνεται λίγο πιο μοντέρνη. Ούτε στη μάνα μας δεν κάναν τέτοιο καμάκι. Άσε τη μάνα μας τώρα. Αδερφές είστε. Εμείς ναι. Εσείς. Τι εμείς. Και εσείς αδερφές. Τι κάνετε. Πολύ καλά. Έχετε κάνει και παιδάκι. Έμαθα με το λέει. Παιδάκι μου. Πόσο είναι. Ορίστε. Πόσο είναι. Είναι 6 μηνών. Να το χαίρεστε. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά. Και τώρα τι, η μητέρα και μαζί τη δουλειά τα βολεύετε. Προς το παρόν δεν έκανα τίποτα. Είναι 6 μηνών η μικρή. Τώρα συζητάω για το καινούριο χρόνο κάποιες δουλειές. Θα δούμε. Είσαστε πολύ καλή ηθοποιός, μπράβο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τόσο όμορφη γυναίκα, τι ανάγκη έχετε. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Κώστας Ιωαννίδης, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Δήμαρχος καλησπέρα σας. Ακριβώς. Εγώ δεν ανήκω στον καλλιτεχνικό κόσμο. Έτσι. Κάποια φορά δίνεται η δυνατότητα σε δημάρχους να ζωγραφίζουν, αλλά δεν. Είναι καλό που είστε εδώ, ξέρουμε ότι θα ξεσπάσουμε. Είστε μόνος πολιτικός. Είναι πάντως συγκινητικό γιατί κατάγομαι από οικογένεια μικρασιατών, μια και. Το ρεμπέτικο ξεπήδησε ιστορικά κατά κάποιες πηγές από τη Μικρασία και έτσι είναι πραγματικά χαρά μου και εκτιμώ και την εκπομπή σας. Και αγαπάτε και το είδος, δηλαδή το αγαπώ, το, ναι, το παρακολουθώ. Προσπαθώ τώρα να μαζέψω κάποια τελευταία κάποια έτσι CD με μικρασιάτικα κυρίως τραγούδια. Mm.
Γενικώς, επειδή δεν είναι, όπως γνωρίζετε, δυστυχώς πολλά πράγματα που άξιζε να είναι, δεν είναι σε πρώτη ζήτηση, διότι έτσι. Το περιβάλλον είναι άλλο, είναι το αμπαλάζ και η βιτρίνα και το γυαλιστερό, σαν τους σταγενείς με τις χάντρες. Καλό θα είναι εσείς που κάνετε, όλοι οι δήμαρχοι που κάνετε εκδηλώσεις και τα λοιπά, να έχετε στο νου σας, και δεν λέω τώρα το ρεμπέτικο επειδή έτυχε να κάνουμε απόψε ρεμπέτικο, να έχετε στο νου σας αυτά τα είδη στα οποία χρωστάει πάρα πολύ ο ελληνικός πολιτισμός, το ελληνικό τραγούδι κτλ. Και όσο μπορείτε να τους δίνετε βάθρο, βήμα, χρήματα γενικώς. Πρέπει να επιζήσουν αυτά τα πράγματα. Όπως και το δημοτικό. Ασφαλώς, ασφαλώς. Μην ξεχνάμε τώρα, βέβαια, είμαστε σε χώρο ρεμπέτικο, στα Βρυλίσια μένει ο Χρόνης ο Αηδονίδης. Ο πατέρας του με βάφτισε. Παπάς με βάφτισε. Και από τους μεγαλύτερους. Μεγάλος ο Χρόνης. Ερμηνευτής των δημοτικών τραγουδιών. Πολύ σπουδαίο. Πολλοί λένε ότι υπάρχουν και υπόγεια ρεύματα ανάμεσα σε αυτά δύο, ρεμπέτικα και δημοτικά. Ασφαλώς, μα βέβαια. Είναι μεγάλη η δεξαμενή. Έτσι. Βέβαια, το δημοτικό τραγούδι έχει αντλήσει φυσικά και το ρεμπέτικο που. Κύριε Παντελάκη. Μάλιστα. Κύριε Παντελάκη, με την κυρία Παντελάκη μας συνδέουν άλλο βρώμικο παρελθόν εδώ. Πολύ. Από το Θεσσαλικό θέατρο μαζί. Ήταν πολύ υπέροχα χρόνια αυτά. Υπέροχα χρόνια. Ήσουν δίπλα στον οδηγό πάντα και εσύ έβαζες τα ρεμπέτικα και τα ακούγαμε όλοι. Ναι, ιδιαιτέρως δεν ξέρεις ποιο ήταν το τραγούδι σου. Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. Τότε τώρα, για τώρα και να με συμπονέσει κανείς δεν θα πω όχι. Τι κάνετε, κυρία μου? Είμαι πολύ καλά. Κάνω ένα σύριαλ με τον Μπέζο, το ξέρεις. Τα ξέρω. Ίσως. Το Ευτυχισμένοι μαζί. Τώρα θα τελειώσει και θα είμαστε Δυστυχισμένοι χώρια. Και το καλοκαίρι μια παράσταση για το Φεστιβάλ Εθνών. Με αποσπάσματα από τις χαμένες τραγωδίες του Ευρυπίδη. Ναι. Πού θα παγκόσμια πρώτη, στην Μικρή Επίδαυρο. Μάλιστα, πολύ σπουδαίο. Είχαμε παίξει το πρώτο έργο που έπαιξα στο Σπύρο του Ευαγγελάτου όταν μπήκα στο αμφιθέατρο. Ήταν αποσπάσματα από χαμένες τραγουδίες του Εσχύλη. Του Εσχύλη, ευχαριστώ εσύ. Τώρα κάνω το Ευρυπίδη. Τώρα κάνω το Ευρυπίδη. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Για κάτι έτσι να δω ποιος είναι δίπλα. Εννοείται χαμένες, παιδιά. Αν είναι χαμένες, πώς περίμενε η μύτη και λέω τώρα. Κάποια αποσπάσματα έχουν σωθεί. Αποσπάσματα από χαμένες τραγωδίες. Ανόητος είσαι. Είσαι ανόητος. Σωσμένα κομμάτια τραγωδιών. Ναι, παιδί. Γι' αυτό λέγονται σπαράγματα. Έβγαινε τότε, θυμάμαι, ας πούμε, σκόρπιες φράσεις και έλεγε ο Ηλίας ο Ασπρούδης. Ξερές πευκοβελώνες που κεγόνταν. Τέτοια, έτσι. Φράσεις, ανακαταρριγμένες. Τι κάνετε, κύριε Μπύρο? Δεν είμαι καλά. Είσαι πολύ γοητευτικός τύπος. Δεν είμαι καλά. Γιατί, αγαπητέ μου? Ξέρεις γιατί το κάνω αυτό, Για να κρύβω λίγο το προγούλι. Σαν τις ντίβες της Αμερικάνας που κάνουν έτσι. Έχω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τις προάλλες, δηλαδή εδώ και δύο εβδομάδες, φύτεψα στο κήπο ντομάτες, πιπεριές, μελτζάνες κλπ. Και έβαλα και αγκουράκια. Επειδή ήξερα ότι αν σε αναζητήσω στο τηλέφωνο δεν θα μου βγεις, δεν θα μου απαντήσεις, ήρθα ειδικά σήμερα σε αυτήν την εκπομπή για να σε ρωτήσω, επειδή δούλεψες στα αγκουράκια, σε κτήμα αγκουριών. Σε θερμοκήπιο, θερμοκήπιο. Θερμοκήπιο. Mm. Πώς πρέπει να τα φροντίζω αυτά? Τα αγκουράκια. Δεν μου λέτε, παιδιά. Όχι, όχι, λέει αλήθεια. Βγαίνοντας από τη σχολή πήγα και δούλεψα σε ένα θερμοκήπιο, βγάζαμε αγκούρια, ντομάτες και τα λοιπά. Και το θέμα αγκούρι το ξέρω πολύ καλά και ντομάτα. Άνοιξη. Μπορείς να μου πάρεις. Αλλά όταν άρχισε, επειδή έχουμε τα ρεμπέτικα εμείς απόψε, αλλά είναι καταδόρικα, λέω, καταδόρικα. Τα ρεμπέτικα και λέει φύτεψα, φύτεψα. Λέω φύτεψα στην πρόσδα μου χορτάρι, τι θα πει τώρα. Παιδιά, όχι, ό,τι μποστανικό υπάρχει νέο να το πούμε. Δεν έχω. Γιατί? Αγκρίκολε, αγκρικολάρου. Για τα άλλα έχω μάθει. Μόνο και τα αγκούρια έχω μείνει πίσω. Την ντομάτα την έχεις? Την ντομάτα την έχεις? Την έχω. Κορφολόγημα έχουν. Το αγκούρι έχει πολύ δύσκολο κορφολόγημα. Και πολύ σωστό. Αυτό το κορφολόγημα. Και πρέπει να ξέρεις να το κόβεις. Πότε ακριβώς θα το κόψεις. Έχει σημασία να μην το κόψεις μία μέρα παραπάνω από ό,τι πρέπει. Θα στα πω μετά. Αυτά είσαι ανόητος. Δεν κάνεις ούτε γι' αυτό. Είσαι ανόητος. Τι να σου πω. Δηλαδή. Τώρα ρωτάς, που κοντεύουν να πέσουν. Ανόητος είναι αυτός που δεν γυράσκει και θέλει να μαθαίνει. Όχι, δεν γυράσκει, αγόρι μου. Όχι, δεν γυράσκει. Ποιος δεν γυράσκει? Έτσι, είμαι 10 χρόνια τώρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Με τη βαλάκρα μου, με το προγούλι μου. Ναι, απλώς δεν θυμάμαι να έκανες παλιά αυτή την κίνηση. Ζήλεψα τον Μπουγιατζή. Ο Μπουγιατζής κάθεται έτσι. Ο Μπουγιατζής. Ναι, τελευταία. Ο Μπουγιατζής είναι, ξέρετε, τον Καβάφη κάνει, ο Καβάφη. Άμα δεν έχει το τέτοιο, θα το δει. Θες να κάνεις λίγο πιο πίσω, επειδή γενικώς ζηλεύεις. Όχι, γιατί θέλω να μιλήσω για το ρεμπέτικο. Για πες. Είπες για τα αγκούρια, δεν φτάνει. Πες για το ρεμπέτικο.
Έτσι, γιατί θα το κόψω, πες. Το... Α, και με πάυσεις ξεκινά. Έλα παρακάτω. Και με πάυσεις. Πες το, το. Ναι, το. Το. Πες αγάπη μου, πες. Πες μωρό μου που χάσε εδώ τόσο καιρό, πες, μίλα λίγο. Μίλα, κελάιδα μου. Δεν θα με διακόψω. Όχι, καθόλου. Ωραία. Εκτός από καμιά. Όχι. Και δεν θα τα κόψω αυτά. Όχι. Από μένα εδώ. Λοιπόν, το ρεμπέτικο... Σε παρακαλώ, μόνο μην έχεις αυτό το ύφος, το τι ήρθες να μας διδάξεις. Αυτό το, έτσι, όχι διάλεξη, μίλα. Μίλα σαν φίλοι, είμαστε μια συντροφιά είμαστε εδώ. Ακόμα δεν έχεις ίδρους. Λοιπόν, θέλω, το ρεμπέτικο, ναι. Θέλω, όχι, να σου πω τώρα, πρέπει να σοβαρευτούμε για να πω δυο λόγια για το ρεμπέτικο, το οποίο... κατάλαβες, διότι... Θα ξαναμιλήσουμε μετά. Ναι, ναι. Ειδικά εσύ, ναι. Ήταν μια τοποθέτηση πάντως για το ρεμπέτικο, έτσι. Δεν μου βγαίνει, δεν μου βγαίνει τώρα. Σε κομπλάρι γερινού. Αργύρι Παυλίδη. Σταμάτα, ρε, σκάσε. Βούλος το παιδάκι μου, βούλος το. Αλεξάνδρα, κάντε, αποσχόλησε τον λίγο να μιλήσουμε με τον Αργύρι. Αργύρι Παυλίδη. Είσαι ένας από τους πέντε, το ξέρεις, πιο αγαπημένους μου ανθρώπους όλη μου τη ζωή, το ξέρεις αυτό. Με τιμά ιδιαίτερα αυτό, ναι. Αλήθεια. Το ξέρεις. Το ξέρω. Επειδή θέλω να πω, βάζω τη συνθήκη μπροστά, ότι είμαστε πάρα πολλοί φίλοι, απλώς έχουμε εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια, όπως γίνεται συνήθως. Δουλεύουμε στα 5 χιλιόμετρα ο καθένας, κτλ. Αλλά αγαπιόμαστε. Για μένα γιατί δεν μίλησες. Γιατί δεν είσαι ένας από τους πέντε πιο αγαπημένους, είσαι ένας από τους 10. Δεν θέλω εσύ να μάθω για τα γκουράκια. Πολύ γοητευτικό αγόρι, εντάξει, αυτό είναι άλλο. Δεν θέλω να μάθω για γκουράκια. Καλώς... Σκάσε ρε να μιλήσω με το παιδί, με το φίλο μου. Θα πάω αλλού. Τώρα δεν έχει, παλιά είχε. Θέλω να σου πω ότι, παίρνοντας αφορμή από την Αλεξάνδρα, ότι πολλές φορές έναν άνθρωπο τον δένουμε και τον θυμόμαστε μαζί με ένα τραγούδι. Εγώ από σένα κουβαλάω, εκτός από τις υπέροχες βόλτες μας, αυτές τις νύχτες περπατάγαμε και σου άρεσε και αγαπούσε το τραγούδι «Εφτάνομα σε ένα δωμάτιο, Άκη Πάνω». Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του ανθρώπου το τραγούδι που αγαπάει. Αυτό είναι ένα τραγούδι με το οποίο σας έχω πάντα μαζί στο μυαλό μου. Ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ. Παίζει την ιδιαίτερα... κιθαρίτσα ωραία, έπαιρνε την κιθάρα και λέγαμε νύχτες ολόκληρες. Λέγαμε, σε ένα δωμά. Κιθάρα παίζεις ρε, άσχετε. Παίζαμε κιθάρα. Το άκουσες τι είπε, 7 δωμά. Εφτάνομα σε ένα δωμά. 7 δωμά, ένα τομό. Όχι, όχι, 7, όχι. Αντιόρθωση. Είναι πάντως ιδιαίτερη και για μένα η βραδιά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, γιατί με, ας πούμε, με συνδετικούς κρίκους τα τραγούδια, με 3-4 ανθρώπους από αυτό το τραπέζι, η Αντώνη, τον Αγάθωνα κτλ. Οι ζωές μας έχουν συναντηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Εμένα γιατί με έχετε απ' έξω, πες το ρε Αγάθωνα. Λοιπόν, αυτό έχω να πω, ευχαριστώ πολύ, με τιμά ιδιαίτερα. Μπύρο, θες να πεις τίποτα γιατί θα ξεκινήσει το τραγούδι, το λέω. Θες να πεις τίποτα. Αγάθωνα, πες. Για τα αγκούρια. Είμαστε φίλοι από το 73. Με τον Πύρο. Με τον Πύρο και με τον Αργύρι. Έτσι. Κάπου είχες δεν είχες χώθηκες κάπου, χώθηκες έτσι. Ήταν τα δυο παιδιά φίλοι, μπήκες και τώρα μέσα ότι... Ο Αργύρης είχε ένα σκύλο, ένα λυκόσκυλο. Το Μόργαν. Ναι, ναι, ναι. Και το ανέβαζε, πες τα σειρέ. Μαζί με τον Αραπάκη το βγάζαμε βόλτα και το ματέραμε να πηδάει πράκτες. Μεγάλη μορφή. Παιδιά. Για πείτε μας, βάλε μας ένα κλίμα λοιπόν, γιατί το κάναμε όλο αυτό απόψε και τι θέλουμε να... πώς θα προχωρήσουμε, ξεκινάμε με Χατζηχρήστο. Βέβαια, με αφορμή αυτό που είπες βέβαια, τα ιστορικά δεδομένα και εθνικά βέβαια, την εθνική περιπέτεια με το Μεταξά, που αναγκάστηκαν οι άνθρωποι για να έχουν δουλειά και να μην τους κλείσουν τη δουλειά, τα μαγαζιά και τα σπίτια, να γράψουν τέτοια τραγούδια, τα λέμε καντατόρικα, θα μπορούσαμε να τα πούμε συντροφικά. Ένας από αυτούς, τον οποίον και τιμάμε αφού είναι 50 χρόνια από το θάνατό του, είναι ο Απόστολος Χατζηχρήστος. Τον χαρακτήριζαν παραπονιάρη δημιουργό. Όχι μόνο παραπονιάρη σαν άνθρωπο, γιατί είχε τραβήξει πολλά ο άνθρωπος. Έλεγε και ο καημένος ο Γουναρόπουλος, τι θέλετε λέει, παραπονιέται, αφού δεν τούτυχε τίποτε καλό. Το μόνο καλό ήταν η οικογένειά του. Όλα τα υπόλοιπα ήταν πολύ άσχημα για αυτόν, από τη Σμύρνη μέχρι που πέθανε και πολύ νέος. Και γι' αυτό έχει γράψει. Και κάποια παραπονιάρικα. Μπορούμε να ακούσουμε 3 παραπονιάρικα. Ενδιάμεσα, φυσικά, μπορούμε να συζητήσουμε διάφορα από τη ζωή του, μια και έχουμε εδώ πέρα το αίμα του. Όπως, ας πούμε, το παράπονο του Αλίτη. Όπως το παραπονιάρικο. Και καρδιά παραπονιάρα.
παραπονιάρης δημιουργός. Ναι. Μάλιστα. Ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, λένε, αυτά που μπόρεσα να διαβάσω. Πολύ μεγάλη καρδιά, λένε ότι είχε, γαλαντόμος άνθρωπος. Μεγάλη αγάπη, πολύ αγάπη για τον συνανθρώπος του. Αγαπούσε συνανθρώπους. Πολύ. Ναι. Έχει αυτή τη φήμη του πολύ απλόχερου άνθρωπος. Καρδιά περιβόλη, ναι, λέγανε. Ναι. Ωστόσο, όπως λέει και ο Πάνος, τράβηξε πολλά. Ναι, ταλαιπωρήθηκε. Συμμετείχε και στην αντίσταση, στην κατοχή, Βέβαια. Και στη Σμύρνη, όταν έφευγε. Και στη Σμύρνη. Στη Σμύρνη, ναι. Βέβαια. Έβαζε τα γυναικόπαιδα στις βάρκες μέσα. Γινόταν η μεγάλη σφαγή τότε, το 22. Και τα έδιωχνε τις βάρκες, γιατί ανοιχτά ήταν τα μεγάλα πλοία, αμερικάνικα κτλ. Δεν ξέρω, ρωσικά. Και, όπου ξέρω, κάποια στιγμή τον είδανε οι Τούρκοι ότι έκανε τέτοια δουλειά και τον βουτήξανε, τον πήρανε. Έφαγε τη χρονιά του, ένα χρόνο φυλακή. Τους δίνανε ψάρια τα οποία βάζανε στον ήλιο να ξεραθούν, να σκουλικιάζουν, και τους τα δίνανε και τα τρώγανε. Ευτυχώς ήταν και ένας θείος του εκεί, φυλακισμένος, και τον φωνάζει μια μέρα, του λέει: Απόστολε, έλα εδώ. Εγώ είμαι μεγάλος, εσύ πρέπει να φύγεις, να σωθείς. Γιατί τον είχαν για εκτέλεση. Το βράδυ του λέει: Αυτοί κοιμώνται, πίνουν χασίση και κοιμώνται οι φύλακες. Παλιά άνθρωποι. Πράγματι λοιπόν, νύχτα, 12 η ώρα, από τη μάντρα έσκυψε ο θείος μου, πάτησε στην πλάτη του και έφυγε. Και έτσι γλίτωσε το θάνατο και βρέθηκε στη Τζιά, γιατί γύρευε την οικογένειά του και του είπανε... Δεν ήξερα που βρισκόντουσαν. Και τελικά το έμαθε και πήγε και τους βρήκε, και η γιαγιά μου καημένη, μόλις τον είδε, λιποθύμησε από... Τη λαχτάρα της, δεν το περίμενε, νομίζω ότι ήταν σκοτωμένος. Πάει το παιδί, το σκοτώσαμε. Βέβαια, σκοτωμένος. Βέβαια, είχε μουσική παιδεία, έπαιζε... Από μικρό παιδί. Έπαιζε ακορντεόν, μετά πιάνο, και μετά όταν ήρθε στον Πειραιά, αυτά στη Σμύρνη, όταν ήρθε στον Πειραιά έμαθε το μπουζούκι. Την ημέρα που σώθηκε ήταν 14 Σεπτεμβρίου, του Σταυρού που λέμε. Και από τότε, κάθε χρόνο εκείνη την ημέρα δεν έπινε ούτε νερό. Ούτε νερό. Το είχε τάξει. Ναι. Ούτε νερό. Παραπονιάρης. Πάμε να ακούσουμε κάποιο παραπονιάρικο. Με τον Αγάθωνα. Σήκω, Αγάθωνα. Βαράτε, ρε παιδιά, στον Αγάθωνα. Άλλη την είπες μια βραδιά. Χωρίς καμιά μετρία. Άλλη τιμή πες μια βραδιά. Χωρίς καμιά μετρία. Μα του αλήτη η καρδιά δεν σου κρατάει κακία. Μα του αλήτη η καρδιά δε σου κρατάει κακία. Αντί να σε
κάνει καιρό ζωνό μικρή. Να το μετανοήσει για το αλήθεια καρδιά. Τα κάψει τα δακρύσει. Για το αλήθεια καρδιά. Τα κάψει τα δακρύσει. Άστε την γεια σας, για πιείτε τίποτα, για να σας λέω. Κυρία Κορυφή, για πιείτε, πιείτε, για σας. Δεν πίνω. Υψώστε το, υψώστε το. Υψώστε το. Ψηλά το λάβαρο. Γεια σας, κύριε Πόπη. Καλώς βρεθήκατε. Κύριε Πόπη. Ευχαριστώ. Για σκέψου όμως τόσες, αυτό το γνωστό το έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή, τόσες μεγάλες επιτυχίες, αυτός ο άνθρωπος, όπως τόσοι άλλοι, και διαχρονικές, και αφού φτάσαμε μέχρι τώρα δεν θα σταματήσουμε ποτέ να είναι μεγάλη. Σωστά. Και βεβαίως να βγάλουμε τον επιούσιο και αυτό με το ζόρι, Με το ζόρι. Ούτε λεφτά, ούτε εκατομμύρια, ούτε όχι, όχι, προς Θεού. Τον επιούσιο και με το ζόρι. Αγωνιστές ήταν αυτοί. Αγωνιστές, όντως, πραγματικά. Παράδοξο. Ναι. Τα ελληνικά παράδοξα είναι αυτά. Να μου πεις, ήταν και η εποχή δύσκολη τότε, οι εποχές δύσκολες, περίεργες. Δύσκολες οι εποχές. Μεγάλοι άνθρωποι που τώρα τους προσκυνάμε, ας πούμε, πηγαίνανε με το τάση στις ταβέρνες για να βγει της ημέρας του. Έτσι, βέβαια. Μέσα σε αυτή την εποχή, ο Χατζηχρίστος, είναι εδώ η Πόπη, δεν έφερε σήμερα το ρολογάκι, δεν πειράζει, γιατί υπάρχει το ρολογάκι του, έδινε το ρολόγι του αντί για ταυτότητα σε κάποιον που είχε ανάγκη από κάποιο ρούχο. Τον έστελνε στη μαμά τους για να του δώσει ένα παντελόνι και άλλοι. Τα δίνεις τώρα, τι, επειδή δεν είχε. Κατάλαβα. Φτωχός άνθρωπος. Και κράτα το ρολόι μου για να ξέρει. Για να ξέρει. Και του πήγαινε πάλι. Άλλες φορές την ταυτότητά του, πήγαινε στη γυναίκα μου, του έλεγε και πες να σου δώσει το καφέ παντελόνι, τα καφέ παπούτσια, το άσπρο πουκάμισο. Δηλαδή, ποτέ δεν είχε αποκτήσει διπλό κουστούμι. Διπλό ζευγάρι παπούτσια. Το ένα θα το έδινε. Έμενε πάντα με το ένα. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε το καρδιά παραπονιάρα, λοιπόν. Να μας το πει η κυρία Καραγιάννη. Βάλατε όμως τα παιδιά σας, παρακαλώ. Yeah.
Απόστολος Χατζηχρήστος, ακούμε τραγούδια του Απόστολου Χατζηχρήστου. Τώρα θα περάσουμε στο Παραπονιάρικο. Θα μας πει η έκπληξη που λέγαμε, ο Βασίλης ο Λέκας. Τραγούδαγε πολύ ωραίο ο ίδιος, Βέβαια. Πολύ ωραία φωνή, Και το Παραπονιάρικο το είχε βγάλει για τη μητέρα μου. Αλήθεια? Βέβαια. Και όλο παράπονα του έκανε. Πώς ζήλευε εκείνη. Πήγαινε στα πάλκα συνέχεια. Α, ναι. Γι' αυτό γράφει. Ζήλευε, μη συζητάτε. Ήταν και ωραίος. Ωραίος άντρας, Άντρας ήταν. Πολύ ωραίο παιδί ήταν ωραίο άντρας. Πράγματι, ναι. Κοκέτ, δηλαδή το ντύσιμό του, όλο του το ήταν κάτι το άλλο. Σοβαρά, Και πέστε αυτό, κυρία Μπάζη, που δεν σας άφηνε να πάτε στο μαγαζί και έγινε πολύ ωραία ιστορία. Στις Τζιχές έγινε. Καλά, ποτέ δεν είχαμε πάει σε όπου έπαιζε και δεν μας έπαιρνε. Δεν το επέτρεπε. Ναι, ακριβώς. Μία φορά μόνο στις Τζιχές του Καλαματιανού. Του φωνάζαμε, αβέβαια, μπαμπά, έρθουμε να δούμε. Τότε όλος ο κόσμος, δηλαδή θα το είχατε και εσείς ακουστά, τα 12 μπουζούκια τότε στις Τζιχές του Καλαματιανού. Γινότανε χαμός. Εντάξει, λέει. Ελάτε. Μας βάζει στο ταξί μέσα, κατεβαίνουμε κάτω. Με συνοδεία συγγενών. Εσύ, ναι, όχι, μας περίμεναν. Βέβαια, στο κέντρο μας περίμεναν τα αδέρφια του, οι θείες μου. Καθόμαστε λοιπόν, άρχισαν να παίζουν, ωραία, ενθουσιασμός εμείς. Μόλις πάει 10 η ώρα, σηκωθείτε, λέει, ήρθε κοντά. Σηκωθείτε, φωνάζει ένα ταξί, την οικογένειά μου στο Θησείο. Και αυτό έκανε, Δεν το συζήτησε να κάτσετε παραπάνω. 10 η ώρα. 10 η ώρα πρέπει να φύγει, να φύγουμε. Έχετε άλλο κόσμο, λέει, μετά τις 10. Έχει αρχίσει να έρχονται οι πονηροί μου. Και δεν επιτρέπετε εσείς να φύγετε. Προσέξτε καλά, μας έλεγε. Ήταν πολύ αυστηρός. Μη μάθω ότι του Χατζηχρήστου οι κόρες τις είδαμε κάπου. Καήκατε. Το βλέπετε το κατόφλι, μας έλεγε. Θα σας πάρω τα κεφάλια σαν τον Αϊγιάννη. Να το λύσουμε εμείς. Κρυβόμασταν, ξαφανιζόμασταν από μπροστά του. Ήταν πολύ καλός, ποτέ δεν μας είχε ακουμπήσει, δεν μας είχε δει. Η ματιά του ήταν το μάλωμα του, το ξύλο μας. Αυτό ήταν. Όταν μας αγριοκοίτασε, ξαφανιζόμασταν. Και τα άλλα παιδιά, τέσσερα αδέρφια ήσασταν. Τέσσερα, τα δύο πέθαναν μικρά, 14 μηνών. Α, μάλιστα. Δύο αγόρια. Άρα τέσσερα δύο κοπέλες μείνατε. Και μείναμε οι δύο, ναι. Και στην αδερφή σας ασχολήθηκε. Όχι, όχι, μόνο όχι. Με εσάς. Μόνο με εμένα. Είχε τη συνεργασία. Ναι, μπράβο. Συνεργασία. Η μαμά τραγουδούσε καθόλου ή τον ανακατευόταν. Ναι, τραγουδούσε. Και μάλιστα κάποιο συνάδελφό του, τώρα δεν θυμάμαι, του λέει: δεν βάζει τη γαριφαλιά του, λέει, σε κανένα δίσκο σου να τραγουδήσει. Αλλά. Δεν τα σήκωνε. Δεν πάμε καλά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Παραπονιάρικο. Θα μας το πει ο Βασίλης ο Λέκας. Βαράτε λίγο γιατί τώρα είναι δύσκολο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε αφήξεις. Α, κυρία Μουτάφη. Γεια σας. Ξέρετε τι, έχουμε έρθει πολύ ώρα εμείς. Και το είμαστε καμιά ωρίτσα εμείς εδώ, ξέρετε. Περνάτε καλά όμως, βλέπω. Ναι, εντάξει. Τώρα λίγο καλύτερα. Σαπουτζή, κάτσε κάτω. Αλλά μην ερχόμαστε τώρα ότι ώρα θέλει ο καθένας, δεν νομίζω. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Μην ξαναγίνει, θα γίνει. Όχι, ποτέ. Καλώς ήρθατε, καλά είστε. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Μια χαρά. Για ακούστε τώρα το Λέκα σε ρεμπέτικο, παγκόσμια πρώτη. Βεβαίως. Γι' αυτό είμαι εδώ. Αυτό το τραγούδι έχει πολλές εκτελέσεις. Εύχομαι να γίνουν πάμπολες. Και μία από αυτές, τέλος πάντων, σήμερα θα καταθέσω κι εγώ έτσι όπως την αισθάνομαι, έτσι. Σε αρχίζουμε. Παραπονιάρικο μου, κι όχι να κάθε σε να κλαις, παραπονιάρικο. Hey!
Κάναμε λίγο επιτόπια εκτέλεση, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Να, λοιπόν, ανάμεσα σε τόσες εκτελέσεις, άλλη μία που θα μείνει. Το παραπονιάρικο πάντως το είπε και ο Μπιθικότσης. Ναι. Συνήθως έχουμε μία καταγραφή πριν 35-40 χρόνια από μία ταινία. Ακούστε λοιπόν, παιδιά, όσοι δεν ξέρετε, που οι περισσότεροι δεν ξέρουμε, κακώς βεβαίως, αλλά δεν φταίμε εμείς, δεν ευθυνόμαστε εμείς, τι άλλα αριστουργήματα έχει γράψει ο Μέγας Απόστολος Χατζηχρήστος. Πάμε τώρα στο Ντότσικα να μας πει το καροτσέρι τράβα. Απόστολος Χατζηχρήστος εμείς. Καροτσέρι τράβα. Το όργανο. Δώστε κουράγιο. Παιδιά, αφήνουμε να χορέψετε, αφήνουμε. Καροτσέρι τράβα. Yeah.
κασάκι και για μπαρμπουνάκι. Δουλειά. Μπράβο, Τότσκα! Τότσκα, κάνει δεύτερη καριέρα, παιδιά. Ε. Δεύτερη καριέρα. Είπε. Δεύτερη καριέρα κάνει, αγόρι μου. Really? Really. Λοιπόν, ο Καεξής που είναι ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Έτσι. Πολύ. Ένα μεγάλο τραγούδι. Για πες μας λίγο για το. Ο Καεξής είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι που ο Χατζηχρήστος από μία μικρή φράση, πώς μπορεί κανένας από ένα σπόρο, εμπνεύστηκε ένα μεγάλο κομμάτι. Πήρε τη φράση «γκέλ γκέλ καεξί για βάς για βάς», «έλα έλα βαρκάρια γάλια γάλι». Από μια παλιά όπερα ενός Αρμένη συνθέτη του 1870 τόσο, στην πόλη εκεί ανεβάστηκε πάνω, η όπερα λεγόταν «Λεμπλεπιτζί χορχόραγα». Λεμπλεπιτζής είναι ο στραγαλατζής. Εκεί πέρα υπήρχε μια φράση «γκέλ γκέλ καεξί για βάς για βάς». Ούτε η μουσική είναι η ίδια, ούτε τα υπόλοιπα καμία λόγια. Σχέση κιόλας. Καμία σχέση. Και φτιάχνει μια ανατολίτικη εικόνα με χαρέμι, με παλάτι, με λίμνη και ότι θα κλέψει την Κιουζέλ Χανούμ, το όμορφο κορίτσι. Ολόκληρη ταινία είναι αυτό τώρα. Άμα κάτσε το τι εικόνες φτιάχνει, ταινία ολόκληρη. Αυτό που λέγαμε, ακριβώς αυτό που λέγαμε λίγο πριν, Σπύρο, και να ακούσουν και οι τηλεθεατές μας, το εξής, ότι ο Απόστολος, όπως περισσότεροι ρεμπέτες, αλλά σε μεγάλο βαθμό είχε μια ικανότητα να φτιάχνει πολύ ζωντανές εικόνες. Μερικές φορές, όταν ακούει κανείς ένα τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρήστου, νομίζει ότι είναι μέσα στο τραγούδι, ζει και αυτό στο τραγούδι και ότι ίσως μπορεί να κάνει και κάποια κίνηση να επηρεάσει τα πράγματα, αν έχει κάποιο δυσάρεστο περιεχόμενο. Ακούστε αυτό το τραγούδι και θα καταλάβετε, θα νιώσετε ότι ζείτε κι εσείς μέσα εκεί που πάει να κλέψει με το βαρκάκι τη Γκιουζέλ Χανούμ. Πάμε! Thank you.
Χρήστος Αμπουτζής, βαράτε παιδιά, τον αφήνω, βαράτε. Κανόνισε να μην είσαι καλός, κανόνισε να μην είσαι καλός. Δώσ' τα όλα. Ή άμαξα μες στη βροχή. Τιριριριν. Πανανανα μισού βρακή. Το κορίτσι που είναι μέσα, όμορφη σαν πρίγκιπέσα, μη μου βραχεί. Το κορίτσι που είναι μέσα, όμορφο σαν πρίγκιπέσα, μη μου βραχεί. Και μου βραχεί. Πάω, μαέστρο! Οπα. Μία μασά μες στη βροχή, τράβα μασά μη μου βραχεί. Το κορίτσι που είναι μέσα, όμορφο σαν πρίγκιπέσα, μη μου βραχεί. Το κορίτσι που είναι μέσα, όμορφο σαν πρίγκιπέσα, και στρίψε έλεγε πάλι. Το κόψαν οι λογοκρισίες. Άλλο, σοβαρά. Και βάλα και στρίψε πάλι από τη γωνιά. Το κάνανε. Α, το αριστερά του πείραξε, ε. Μάλλον. Μάλλον. Αν έλεγε δεξιά δεν του πείραζε. Είχαν κάποιες ευαισθησίες οι άνθρωποι. Είχαν, βέβαια. Ανέκαθεν, δεν υπάρχει. Για πείτε μου, κυρία Πόπη, κάτι έχω μάθει για τον μπουζούκι του. Για ακούστε μια ωραία ιστορία, παιδιά. Το μπουζουκάκι του πού κατέληξε? Κατέληξε στο μυθικό τσιμ. Όταν είχε αρρωστήσει ο μπαμπάς, έπρεπε να φέρουμε κάτι ενέσεις από τη Γαλλία που ήταν πανάκριβες. Έπρεπε λοιπόν να πουλήσουμε το μπουζούκι. Το μαθαίνει ο μυθικό τσιμ, έρχεται σπίτι και το παίρνει για ένα χιλιάρικο τότε.
Αυτά τα λεφτά βέβαια όπως τα πήραμε, τα στείλαμε έξω για ενέσεις. Αυτό το όργανο ήταν... Βέβαια, σώμα, καταλαβαίνουμε τι ήταν. Όλα τα τραγούδια, όλες του οι συνθέσεις, όλα σε αυτό το όργανο. Κάπου το έχει εμφανίσει. Υπάρχει αυτό το μπουζούκι σε μια ταινία. Το κρατάει ο Γρηγορίου. Αυτά συνέβησαν το 59. Ναι. Το 59 πέθανε ο Χατζηχρήστος. Ναι. Τότε το αγόρασε. Και τότε γυριζόταν το Κλωτσοσκούφι. Εκεί το οποίο πρωτοβήκε σε αίθουσες Μάρτιο κάτι του 60, ένα χρόνο μετά. Εκεί λοιπόν, όταν η Αλίκη με τον Μορφωνιό, τον Αλεξανδράκη, είναι σε μια ταβέρνα και έρχεται τον πυθικό της μέσα με δύο άλλους, ακορντεόν κιθαρίτσα, για να πούν την καινούργια επιτυχία της εποχής, κάθε άνθρωπο μονάχο, κάθε άνθρωπο μαγκούφι, ο πυθικό της κρατάει το μπουζούκι του Χατζηχρήστου και παίζει. Άρα υπάρχει. Κάθε άνθρωπο μονάχο, κάθε άνθρωπο μαγκούφι, θα τον έχουνε οι άλλοι πάντοτε για κλωτσοσκούφι. Κάθε άνθρωπο μονάχο, κάθε άνθρωπο μαγκούφι, τραλαλα. Περνάμε τώρα στον έτερο μεγάλο. Στον έτερο μεγάλο Κανταδόρικο. Μεγάλο Κανταδόρο δημιουργό. Ποιον? Ίσως ήταν και ο πρώτος ο οποίος έγραψε Κανταδόρικα, χρονολογικά λέμε. Εμείς θυμήσαμε πρώτα τον Χατζηχρήστο, αφού είναι 50 χρόνια από το θάνατό του φέτος. Τον Δημήτρη Γκόγκο, τον ονομαζόμενο και Μπαγιαντέρα. Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει, κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει. Πολύ τον αγαπούσε ο πατέρας μου. Ναι. Πατέρα, πάρα πολύ. Αλήθεια. Λόγω της αναπηρίας αυτής που είχε. Τον αγαπούσε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Γκόγκος, Μπαγιαντέρας λοιπόν, ο οποίος είχε γλάφκωμα, λέει, και δεν έβλεπε. Έτσι και μία μέρα πάνω, την ώρα που τραγουδούσε πάνω στο πάλκο, άρχισε να χάνει τον κόσμο γύρω του. Πάνω στη δουλειά του έπαθε, έτσι. Ναι. Με χάνει τον κόσμο γύρω και από τότε έπαψε να βλέπει. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο μου κοιμάμαι. Εσένα πάνταρχο το πουλά μου θυμάμαι. Αλλά έχει γράψει αριστοργήματα και τυφλός. Ναι. Ο οποίος ήταν μποξέρ, τι ήταν? Μποξέρ στα νιάτα του. Στα νιάτα του. Με περγαμηνές εννοώ, δηλαδή ναι, πολύ ναι. Καλός. Έτσι, μειώδη, σωστός, δυνατός, ήταν και πρωταθλητής το 22-23. Και για πες μας μερικά τραγούδια που έγραψε. Να τα πω, θα τα πουν οι άλλοι. Ποιος να πει? Καλά θα πω εγώ, άιντε. Ποιο το ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη, μα ξέρεις, σ' αφήνω. Πάμε, ταξιάρχης κάτω. Στημένο. Αγάπη
πιούμε. Με χαρά κι δυο μαζί θα σπούμε. Της αγάπης το όρθο τραγούδι που μέσα της θα Μπράβο, παιδιά, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα σου για πες, Χρήστο, ο μπαγιατέρας σου έχει δώσει την ευχή του. Εμένα οι γονείς μου ήταν κούκου εσωτερικού. Και ναι, και σε μια εκδήλωση όταν ήμουν πολύ πιτσιρικάς, 6 χρονών, 7, είχανε φέρει τον μπαγιατέρα στην ταβέρνα αυτή να παίξει στην εκδήλωση. Εγώ δεν ήξερα βέβαια από τραγούδια, αλλά είχα μια πονεσιάρικη ψυχή και επειδή ήταν τυφλός τον συμπάθησα αμέσως και τον τέτοιο και με πήγανε κοντά του, με γνώρισε και μου έδωσε και την ευχή του για καλή ζωή. Έγραψε λίγα τραγούδια, αλλά καταπληκτικά. Σπουδαία, σπουδαία. Καταπληκτικά. Ωραία. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Πέρασε και δύσκολα πολύ κι αυτός, πάρα πολύ δύσκολα. Και στα γεράματά του που τον γνώρισα εγώ τουλάχιστον είχε μια απόλυτη ηρεμία. Ήταν σαν γκουρού πια. Αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω, ήτανε... Δεν έτυχε να τον γνωρίσω εγώ, δεν τον γνώρισα. Και μπαγιατέρα γιατί το λέγανε, ξέρεις? Όχι. Για πες γιατί το λέγανε, μπαγιατέρα. Προσπάθησε να μεταφέρει σε μπουζούκι και μαντολίνο την ιταλική όπερα Μπαγιατέρα. Και ταυτόχρονα το 1923-24 σε έναν έτσι αποκριάτικο χορό της παρέας της Πονηράς και Καθαράς ντύθηκε Ινδί χορεύτρια Μπαγιατέρα, Μπαλαντέιρα και από τότε του κολλήσαν ο Μπαγιατέρας. Ο Μπαγιατέρας. Μαγκός τύπος. Μαγκόγκος. Δημήτρης Γκόγκος, μάλιστα. Ποιο να πούμε τώρα, ποιος είναι, λέτε ρε παιδιά. Κοίτα εδώ εσύ. Ο Ενίτης πώς δεν κοιτάζει. Ενίτης, έλα, σήκω ρε Τονί. Βαράτε ρε παιδιά. Έλα, Ενίτης. Ξαβεριώτησα, ωραία. Κοπέλα την ακτή Ξαβερίου. Σοβαροί άνθρωποι ήταν. Σοβαροί άνθρωποι. Πάρε με στην καρδούλα μου από την δρόμα αράζει. Για κάποια ξαφερκώτησα πολλο καημούς μου.
Αμέσως. Ναι, ναι, Χατζηκυριάκιο. Από βράδυ ξεκίνησα. Με ένα μπάνιο μου φίλο. Μπαγιατέρα, η Κόγκο, η Γκόγκο και ο Βασίλης ο Λέκας. Η εκπλήξη συνεχίζει. Μπράβο, μπράβο, Χρήστο, μπράβο. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν το περίμενα από σένα, ειλικρινά. Ροσταρχόντικα
πατρίδα. Λίγη για να βρω χαρά και ελπίδα. Τριγυρίζω σαν τη νυχτερίδα. Προσεχή αφιερώματα που θα κάνουμε στο ρεμπέτικο, ξεκινάμε από το Λέκα, παιδιά. Από διάφορα. Θέλω το ρεμπέτικο. Δεν είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι, δεν πάει να το σπουδάσει. Έτσι. Είναι, έχει μια καταγωγή και του ορίζει τον τρόπο που θα το μάθει κανείς. Η καταγωγή του λοιπόν, η τάξη του, έτσι, είναι όπως είναι η, συνδέεται με τις μουσικές που έβγαλε ο κάθε τόπος. Από ένα μπόνο από κακουχίες. Όπως τα μπλουζ, όπως τα φλαμέγκο, όπως τα τάγκο, όπως έτσι, τα φάδος. Και πιστεύω ότι εγώ θα δικαιολογούσα τους πάντες αν ανέβαιναν πάνω στη σκηνή και τραγουδούσα ρεμπέτικα. Όλους. Δεν θα έλεγα σε κανένα, δεν θα του κάνα ποτέ κριτική. Δηλαδή είναι εθνικός ύμνος κατά κάποιο τρόπο αυτό το είδος τραγουδιού, όπως είναι το παραδοσιακό μας, η ρίζα του, η οποία έδωσε τη σκυτάλη στο ρεμπέτικο και πάει λέγοντας. Λοιπόν, εύχομαι να, όχι να έρθω, αλλά θα είμαι όποτε χρειαστεί, ας πούμε, και, και επαναληπτικά να το κάνω. Εκ των πρωτεργατών. Για πες λοιπόν, ο Μπαγιαντέρας δεν πέρασε και πολύ εύκολα, και ειδικά μετά την τύφλωσή του κλπ. Αποτυφλώθηκε, όχι καθόλου. Πέρασε αντιθέτως πολύ δύσκολα. Μάλιστα, κάπου λέει ότι πήγαινε εκεί στο συσίτιο και επειδή με βλέπαν, λέει, τυφλό, δεν τρεπόμουν κιόλας. Και ήταν μια κυρία που με συμπαθούσε και μου έδινε κάτι παραπάνω στο συσίτιο για να φάει η οικογένεια. Και αυτό. Και έπαιρνε και το κοριτσάκι του έτσι αγκαζέ. Το κοριτσάκι τον έπαιρνε αγκαζέ και αυτός με το μπουζουκάκι του έτσι τυφλός. Σα ακάτησε να ήταν ο χειρότερος ακάτησε, σαν να μην ήταν αυτός που έγραψε αυτά τα ριστουργήματα που έχουν γλεντήσει κόσμο. Αλλά δεν τιμήθηκε όπως έπρεπε ο Μπαγιαντέρας. Και
ψωμοζητούσε έτσι κάποια δραχμή στα στενάκια της πλάκας, εκεί... Στα ταβερνία τα διάφορα. Στα ταβερνία, ναι, έτσι, για να βγάλει. Κι όμως είναι αυτός ο οποίος με την ευκαιρία έγραψε ένα τραγούδι το οποίο ήταν αυτό που ίσως ένωσε για πρώτη φορά του Σεθ ένθεν και ένθεν του αδελφοκτόνου αιματηρού εμφυλίου. Τα δύο αδέρφια ήταν από εδώ και από εκεί. Πώς θα πλησιάσουν? Με τον Μπαγιαντέρα πλησίασα. Αν σας φαίνεται... Τον Μπαγιαντέρα και το κοριτσάκι, φαίνεται... την έχω δει, ήμουνα 14 χρονών, δεν είχα καταλάβει, δεν τον ήξερα τον Μπαγιαντέρα. Και το συνέδεσα πολύ αργότερα. Έχω την εντύπωση ότι μου μίλησε κάποια στιγμή, έτσι, δεν θυμάμαι τι ακριβώς, αλλά επειδή δεν ήξερα και ποιος ήταν, δεν... και το συνέδεσα αργότερα με την ιστορία όταν έμαθα τον Μπαγιαντέρα. Αυτή η φωτογραφία. Να συμπληρώσω λοιπόν ότι με τα τραγούδια του Μπαγιαντέρα και συγκεκριμένα με το Ξεκινάει μια ψαροπούλα που θα μας πει ο Ανδρουλάκης, σηκωθήκαν οι δύο αντίπαλοι που εμισούντο και κοιτάχτηκαν στα μάτια και είπανε: ρε, εσύ αυτός δεν είναι δολοφόνος, όχι. Και ο άλλος είπε: όχι, δεν είναι δολοφόνος. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθαν κοντά. Αυτό είναι ένα μεγάλο κερί για την ψυχή του Μπαγιαντέρα. Αλλά έρχεται και ένα άλλο τραγούδι μετά του Παπαϊωάννου που είναι ακριβώς το ίδιο ύφος. Τι, δηλαδή Συρτόμπαλος, ένα συρτό τραγουδάκι που πάλι ανάγκασε σε εισαγωγικά τους ένθεν και ένθεν αέρε τη μυαλά κουβαλούσανε, που είχαν σκοτωθεί να βρεθούν και να πούνε: όχι, είναι αδερφός, αλλά τι να κάνουμε. Και χορεύω το φορά. Ίδιο τραγούδι. Και χορέψαν μαζί τους, ανάγκασε. Χέρι, χέρι. Εδώ είναι η Ψαροπούλα και μετά είναι ο Ανδρέας Ζέπος. Πάνω να κάνω, μια ερώτηση. Θέλω να μου πείτε κάτι. Έχω ακούσει μια ιστορία γιατί τραγουδούσαν ψηλά. Οι ρεμπέτες τραγουδούσαν ψηλούς τόνους. Γιατί? Συγκεκριμένα ο Χατζηχρήστος επειδή είχε έκταση. Και ο Μπαγιαντέρας. Και ο Μπαγιαντέρας. Και όλοι αυτοί που πάρα πολύ τραγουδούσαν. Τραγουδούσαν γιατί δεν υπήρχαν μηχανήματα εκείνη την εποχή. Και έπρεπε να τραγουδούσουν δυνατά για να ακουστούν. Σοβαρό αυτό που λέω. Βεβαίως. Δεν υπήρχαν μηχανήματα. Εδώ ο σπουδαιότερος κριτικός τραγουδιστής, ο Γιάννης Μπαξεβάνης Μπεργιδάκης, που γνωρίζω πολύ καλά, όλοι σας τον γνωρίζετε. Είχε μια φωνή που πραγματικά δηλαδή την άκουγες και αισιόταν το σύμπαν και τον είχαν ονομάσει το Αηδόνι της Κρήτης. Και όταν ρώτησα τους παλιότερους μου είπαν ακριβώς αυτό, ότι δεν υπήρχαν μηχανήματα και οι τραγουδιστές έπρεπε να φωνάξουν, να τραγουδήσουν δυνατά για να ακουστούν. Και ένα μυστικό. Και πώς τάρανε, ας πούμε, ναι. Και ένα μυστικό να το μάθω. Πότε γινόντουσαν οι ηχογραφήσεις, ποιες ώρες της μέρας? Εσείς γυρίζετε από ανάγκη κάποια σύριαλ? Τις νύχτες. Δεν πολύ. Το πρωί, το πρωί, μετά τα μαγαζιά, που ήταν ανοιχτή η φωνή. Γιατί δεν είχαν τα κουμπάκια σήμερα που έχουν. Ζεστή λοιπόν η φωνή. Βεβαίως, και... βεβαίως. Σήμερα πάνω οποιαδήποτε ώρα και ο τεχνικός κάνει θαύματα. Πάμε, Ανδρουλάκη. Ξεκινά μια ψαροπούλα από το γυαλό. Έλα, στην γεια σου. Γεια μας, παιδιά. Παιδιά, παράτε στον Ανδρουλάκη. Έλα. Ξεκινάει μια ψαροπούλα από το γυαλό, από το γυαλό. Ξεκινάει μια ψαροπούλα από την υδρά τη μικρούλα και πηγαίνει για σπουγγαριά. Όλο γυαλό, όλο γυαλό. Έχει μέσα πάλι καρδιά απ' το γυαλό, απ' το γυαλό. Έχει μέσα πάλι καρδιά που βουτάνε για σπουγγαριά, γιούσερ και μορφά κοράλια απ' το γυαλό, απ' το γυαλό. Εγεννήτες και σπετσιώτες που είναι όλοι παλικάρια μες στο γυαλό, μες στο γυαλό.
σας παλικαριά, να μας φέρετε σπουγαριά, Ιουσέφ και Μαργαρίταρια, απ' το γυαλό, απ' το γυαλό. Έχει μέσα παλικαριά που βουτάνε για σπουγαριά, Ιουσέφ και όμορφα κοράλια, απ' το γυαλό, απ' το γυαλό. Λοιπόν, και μπαίνουμε, αφήνουμε, αφήσαμε τον Απόστολο Χατζηχρήστο, αφήσαμε και τον Παγιαντέρα, η Γκόγκο, και πάμε στο μεγάλο Γιάννη Παπαϊωάννου, όπου την ημέρα που ακούστηκε το νέο, το κακό νέο ότι είχε σκοτωθεί σε τροχαίο, πάγωσε ο κόσμος του τραγουδιού. Ήταν μια μεγάλη ψυχή, ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης και βέβαια τεράστιες επιτυχίες. Τεράστια, τεράστια τραγούδια, ο Μπαρμπαγιάννης, και παίχτης καλός, Όλα. Όλα, όλα. Με το σκοτωμό του Γιάννη του Παπαϊωάννου, το μαγαζί το άνοιξα ύστερα από ένα μήνα. Ο Βασίλης ο Τσιτσάνης είχε βγάλει ένα τραγούδι του Γιάννη του Παπαϊωάννου. Εδώ στο μαγαζί γινότανε λαϊκό προσκύνημα. Όλοι οι φίλοι του, όλοι όσοι τον εγνωρίζανε, ερχόντουσαν να δούνε την καρέκλα που καθότανε ο Γιάννης του Παπαϊωάννου. Όσο καιρό με γλεντάγες, ήμουν παιδί τζιμάνι, και τώρα με κατηγορείς για πόνειρο για να. Κι με θα το νιώσεις, άλλες θα βρω και θα γλεντώ και εσύ θα μετανιώσεις. Την επομένη του θανάτου και στη μνήμη του έγραψα ένα τραγούδι που τετροφορείται το τραγούδι του Γιάννη. Τον ζήλεψε και του στήσε καρτέρι. Ένα πρωί στο πέραμα το χαρό το μαχαίρι. Ένα πρωί στο πέραμα το χαρό το μαχαίρι. Τώρα σε κλέμμι τζιτζιπιέ. Ρίχνες τις γλυκές πένες, οι μάγκες όλοι κοντομιά. Σε κλένα παρηγορητά, Γιάννη με τη χρυσή καρδιά. Χατζηχρήστος Παπαϊωάννου, ναι, είχαν τον ίδιο χαρακτήρα. Σοβαρά, ε? Έτσι καθώς έξω. Ούτε αδέλφια. Τι λες? Με τα αδέλφια του πατέρας μου δεν έμοιαζε καθόλου. Με τον Παπαϊωάννου, αχώριστη φίλη. Υπάρχει φωτογραφία, αδέλφια. Αγκαλιά, ούτε αδέλφια. Ναι. Α, ναι, την έχουμε. Και για πες λοιπόν για τον Μπαρμπαγιάννη. Ναι. Από την Κιο της Μικράς Ασίας έφτασε εδώ πέρα. Δούλεψε στα καΐκια του Ανδρέα Ζέπου, γι' αυτό τον έκανε διάσημο και τον πέρασε στην Αθανασία. Ο Ζέπος ήταν θάρας. Πατάρης, στο Μοσκάτο με να πεις. Αυτός είναι η Βαλιώτης η καταγωγή του. Και από εκεί λοιπόν με την κατοχή ο Ζέπος. Κονόμησε τα ψάρια. Αλλά ήταν και άνθρωπος τα χάλαγε. Και στα αστεία λοιπόν έγραψε ένα τραγούδι. Και έγινε σε τραγούδι. Πήρε φωτιά πριν να το πάμε δίσκο, κατάλαβες.
Και του λέω, ρε, πες τόσα λεφτά, πάρε ένα δυο μέτρα οικόπεδο και κάνε ένα ψαράδικο. Πόσο λίγο θα είσαι μες στο καΐκι, έκανε το καΐκι και το πάθες ζημιός μετά, ξέρω εγώ, γιατί άμα τα πίνεις και δεν πας, γεια σου πά, άμα την αφήσεις την πιάτα σου σάψεις. Χαίρομαι όταν σε βλέπω, καπετάν Ανδρέα σε πω. Επίσης δούλεψε και σαν τερματοφύλακα στο Φαλιρικό που λένε ότι είναι ο μετέπειτα εθνικός. Είχαμε και μια φωτογραφία, ε. Βεβαίως, βεβαίως. Με τη ειδικά τέτοιο ύψος για εκείνη την εποχή, βέβαια. Ακριβώς, ναι. Απ' τη Ζέα στο λιμάνι, κάτω στο Πασαλιμάνι, στο βράδυ σε μια βάρκα, βήκαμε να πάμε τσάρκα. Αντώνη! Έλα!
καιρός τη ζούσε κρίμα. Και μας παίρνει μάνι μάνι στου Περαιά το λιμάνι. Και μας παίρνει μάνι μάνι στου Περαιά το λιμάνι. Ελαφρό ήτανε το κύμα, το καιρός τη ζούσε πρίμα. Εκόσουν μόνοι κι εγώ κρατούσα το τιμόνι. Έμαθησα και τα γέρι στα νυχτά για να μαζέρει. Στα νυχτά για να μαζέρει. Πριν μ' αφήσα και τα γέρι. Εκόσουν μόνοι κι εγώ κρατούσα το τιμόνι. Μπράβο, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Χρήστος Αμπουτζής, παιδιά, ε! Ναι, για ακόμα μια φορά, παιδιά, για ακόμα μια φορά. Παιδιά, βαράτε γιατί αλλιώς τραγουδάει αυτός, δω! Χωρίς την Άντια δεν πάω πουθενά εγώ, θα στο πω. Πάμε, παιδιά. Αφήνω, αφήνω.
το χρόνο μας το στέκει. Μιλά γύρισα και στο χρόνο μας το στέκει. Παιδιά, είναι ο Χρήστος Μπύρος στην κορυφαία στιγμή της καριέρας. Ναι, 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 ναι. Θα μας και το καλάτσι. Να βάζεις τα κουράκια, ρε. Κοντέ, του ευχαριστήσω. Έλα, έχω κάτι μπριζολάκια εδώ πέρα. Τσιγκούνα, ένα δεν βάλω. Λοιπόν, για κάτι ησυχία θέλω να ακούσουμε μια, ένα μικρό πολύ ωραίο στιγμιοτυπάκι. Για τον Γιάννη Παπαϊωάννου, για τη μαμά, για τη μαμά. Για ακούστε. Για πες για τη μαμά. Αυτό έχει πλάκα πολύ. Ναι, έχει πλάκα. Ήταν ένας τσόγλανος. Ναι, ναι, η μαμά του Γιάννη Παπαϊωάννου, τόσο πάντων η Παπαϊωάννου που μένανε σε ένα μικρό σπιτάκι εκεί στις Τζιφιές, είχαν μια γειτόνισσα έτσι κακόψυχη με ένα γιο τεμπέλι, κοπρόσκυλο πραγματικά. Καθόταν στον κήπο, δεν έκανε τίποτε και έβαζε τα δάχτυλα από τα χέρια ανάμεσα στα δάχτυλα από τα πόδια και φιλοσοφούσε. Τίποτε άλλο δεν έκανε πραγματικά. Ο Παπαϊωάννου όμως πήγαινε ο καημένος και στου ΖΕΠΟΥ, είπαμε και από εδώ και από εκεί και μικρότερος, έκανε δουλειές και τερματοφύλακας και τελικά έβγαλε δίσκους. Ποιος ήταν ο πρώτος του δίσκος, η Φαλιριώτισσα. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, μεγάλη επιτυχία. Και για να ρίξουμε και μια σπόντα, γιατί όχι. Γιατί να το αποκρύψουμε άλλωστε. Τότε γινόντουσαν πρώτα επιτυχίες τα τραγούδια και μετά βγαίναν έξω. Δεν υφίστατο ο κόσμος στη σημερινή πλήση εγκεφάλου για δευτερεύοντα προϊόντα. Η Φαλιριώτισσα ακουγότανε στις ρούγες του Πειραιά κυρίως, αλλά και της Αθήνας, στις γειτονιές, 1,5-2 χρόνια πριν κυκλοφορήσει. Κυκλοφόρησε λοιπόν και του είπαν: έλα να πάρει τα ποσοστά σου. Τα πήγε στη μάνα του. Δεν τα θέλω, λέει. Και άρχισε να κλαίει. Ρε μάνα. Τα πρώτα λεφτά, σαν μουσικός, με το μπουζούκι μου και τέτοια, δεν τα θέλω. Γιατί μου είπε η μάνα του κοπρόσκυλου με τα δάχτυλα. Μου είπε ότι το μηχάνημα που πας και τραγουδάς θα σου πάρει τη φωνή και θα μείνεις μουγκός. Ξεβάσου την αγάπη μου, το πόνο μου, ξεβάσου. Κι άμα το λέγει η μάνα μου έκλαιγα. Ήταν η Γενάρης του 37 και μας άνεσε ένα φίλο μας στο σπίτι, στο Προφητηλή, απέναντι από το Φρουραρχείο. Και όπως καθόμαστε τη Γλεντά, παίζαμε τραγούδια με τη μαντολινάτα μας, χτυπάει η πόρτα, ανοίγουμε και μπαίνει ένας ψηλός μέσα με ένα μπουζούκι στο χέρι.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπορεί λέει κάποιος από εσάς να με κουπανιάρει σε ένα χασάπικο που έχω γράψει. Ευχαρίστω. Πήγα το μπουζούκι, πήγα την κιθάρα, κάνω 25 λίγο, έπαιξε, βρήκαμε τον τόνο, άρεσε και έπαιζε ο Γιάννης, κουπανιέρω εγώ, το παίξαμε 1, 2, 3, 4, 5 φορές. Σας άρεσε? Λέω, πολύ ωραίο είναι. Έφυγε και ήταν η Φανηριώτισσα. Να σου παίξω μπουζουκάκι μ' όμορφη διπλοπένια. Άνοιξε γιατί δεν αντέχω. Ακούστε τώρα ένα καταπληκτικό. Στην κυρία Κορινθίου απευθύνομαι. Ειδική ρε με το λόγο, ναι. Είναι άνοιξε γιατί δεν αντέχω. Υπάρχει στίχος, ποίηση του Αλκαίου, του αρχαίου ποιητού που λέει «Δέξε με κομμάζοντα», δηλαδή «Άνοιξέ μου γιατί δεν αντέχω». Έχετε το λόγο παρακαλώ κύριε καθηγητά. Εναλλεκτή και αρχαία. Μην μιλάς εσύ, μιλάμε σοβαρά τώρα. Ο δεύτερος, ας πούμε, λυρικός ποιητής μαζί με τη Σαπφό έγραψε ένα στιχάκι, έχει μείνει ένα στιχάκι. Λέει «Δέξε με κομμάζοντα, δέξε λύσω μέσα». Αυτό σημαίνει περίπου άνοιξε, δέξε με, ανοίξεις, ναι, και λοιπά. Να, δέξουμε, ναι, άνοιξε. Γιατί δεν αντέχω, φτάνει πια να με τυραννάς. Και αν έχουμε κάποια σχέση στο συγκεκριμένο θέμα της μουσικής με τους αρχαίους μας, αυτό το DNA, ξέρετε, που πάει έτσι, είναι από τη μία μεριά ο ρυθμός, το μέτρο, και από την άλλη τα μακάμια, η ήχη. Φαντάζεστε ότι αυτό το στιχάκι του Αλκαίου τραγουδιέται όπως τραγουδιέται το «Άνοιξε γιατί δεν αντέχω, φτάνει πια να με τυραννάς». Ακριβώς το ίδιο. Και χορεύεται και ζεϊμπέκικο. Να εδώ ο ταξιάρχης θα σας το δείξει. Το τραγούδι όμως του Παπαϊωάννου το λέει ο Γιάννης. Για προσέξτε. Θα ακούμε μετά του Αρκαίου. Μετά θα ακούσετε του Αρκαίου, 700 χρόνια πόσο ήταν. Ωραία. Πάμε. Το Μακαρίτη τον Παπαϊωάννου γνωριστήκαμε το 1946. Από το 47 και ύστερα του ηχογράφησα πάρα πολλά τραγούδια, τα οποία γίνανε σου ξεβεβαίωση, δεν μπορώ να θυμηθώ και πόσα είναι. Το άνοιξε, το άσε μας, σε μένα σαν τραπιστηλικός, τι είναι ο σοκόμας, σβήσε το φως να κοιμηθούμε, Νταρμπεντέρης, τις γυναίκες αλλάζω σαν πουκάμισα, πάρα πολλά τραγούδια βεβαίως. Και συνεργαστήκαμε σε πάρα πολλά μαγαζιά μαζί, στου Χιλά, στις Τζιτζιφιές, στον Αστέρα και σ' άλλα. Ως άνθρωπος ο Παπαϊωάννου ήταν ντόμπρος, καλός, φιλότιμος, δεν είχε ενοχλήσει κανέναν, μα ή μεγάλη ήταν, ή μικρή ήταν σε ηλικία, πάντα ο Παπαϊωάννου τους είχε στην ίδια μοίρα. Δεν θυμάμαι κατά το διάστημα της συνεργασίας μας να είχε προσβάλει κανέναν. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω, τα νηπιά, τα νηπιά. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω, τα νηπιά, τα νηπιά, να με τυραννάς. Παράθυρο κλεισμένο, γιατί δεν αντέχω, τα νηπιά, τα νηπιά, να με τυραννάς.
καρδιά μου φλόγες βγάζει. Μα δεν βγαίνεις να σε δω. Η καρδιά μου φλόγες βγάζει. Μα δεν βγαίνεις να σε δω. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν φτάνει πια, φτάνει πια να με τυραννά. Δεν ξενέχω μάζοντα, δεν ξενίζομαι, δεν ξενίζομαι. Δεν ξενέχω μάζοντα, δεν ξενίζομαι. Δεν ξενέχω μάζοντα, δεν ξενίζομαι. Δέξε με κομπαζδοτά, δέξε λύσω με σε. Άνοιξε με, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, φτάνει πια, να με τυραννάς. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν. Μπράβο! Χάλια, χάλια περνάμε. Στην υγεία σας, στην υγεία σας. Χάλια, χάλια παιδιά, χάλια. Τι έχει παρακάτω κύριε? Αμία. Τι λέει? Ο κύριος Λέκας παρακάτω. Έχουμε μία έκπληξη. Ναι. Το ψήσαμε. Ναι. Για πρώτη φορά τηλεοπτικός στο Κόσμο Ωμέγα, ο Βασίλης Λέκας θα γίνει τηλεοπτικός μπουζουξής. Και μπουζούκι. Μα γι' αυτό σου λέω αυτή την αμβουλή. Γεια σου Λεμονόπουλε.
όσο ήθελα κι ο ύπνος δεν με παίρνει. Για λέγε μου, για λέγε μου, στα βρέμαλα ματένε μου. Για λέγε νιώσει σε μας να πας. Μπράβο, Βασίλη! Μπράβο! Παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα που το λέκα, ε! Σοβαρά, είναι σοβαρά τα πράγματα! Ω, αγόρι μου! Θα επαναληφθούν! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Πολύ καλό, πολύ καλό! Αφορμή ήταν ο Πάνος που με ξεσήκωσε. Ευχαριστώ τα παιδιά γιατί μας στηρίξανε, γιατί εδώ δεν ξεγελάσε. Παίζουμε για πρώτη φορά. Όταν λες τα παιδιά, κάτσε να συστηθούμε κιόλας. Μια και το πες, μας έδωσε και μπαλιά. Ο κύριος Γιώργος Αναγνώστου είναι στο μπουζούκι. Θα ήθελα λίγο την προσοχή σας, γιατί στο δεύτερο μπουζούκι ο κύριος έρχεται από τη μακρινή Σουηδία, μαθηματικός καθηγητής, αγάπησε την ελληνική μουσική, το ρεμπέτικο, Σουηδός Βέρος, όχι ότι είναι Έλληνας Σουηδίας, Σουηδός, έμαθε ελληνικά ένεκα του ρεμπέτικου. Μιλάει πολύ καλά ελληνικά, τραγουδά ελληνικά και είπε παρατάω τα μαθηματικά και τη Σουηδία και πάω να ζήσω στην Ελλάδα κοντά στο αγαπημένο μου ρεμπέτικο. Ο κύριος λοιπόν Ρόμπερτ Φέλς. Καλησπέρα σας. Είναι ένας από τους λάτρες του ρεμπέτικου και νομίζω έχετε ξανάρθει εδώ στην εκπομπή. Βεβαίως έχετε ξανάρθει και πραγματικά είναι από αυτά τα... Αυτή τη δύναμη που έχουν αυτές οι μουσικές όταν βγαίνουν από τα σπλάχνα, πως λέγαμε πριν για τα φάδος, για τα blues και τα λοιπά, τα οποία η δύναμη τους, να, είναι αναξέλεγκτη. Ο άνθρωπος ξεκίνησε από τη Σουηδία να έρθει εδώ να παίζει μπουζούκι και να τραγουδάει σε άπτεστα ελληνικά. Λοιπόν, να σημειώσουμε λοιπόν ότι και τον Ιούλιο θα κάνουμε περιοδεία στη Σουηδία με τον Ρόμπερτ και θα παίξουμε ρεμπέτικα με κομπανία σουηδική. Σουηδική κομπανία. Ναι. Είδατε λοιπόν, το ρεμπέτικο έχει λάτρεις εκτός Ελλάδος πολλούς. Και στην Ολλανδία έχουμε και αυτά. Έχουμε φέρει εδώ δικαστή, πολύ εφέτη δικαστή, Σουηδό, Ολλανδό, ο οποίος θα ακούσει βέβαια. Φίλος του Ρόμπερτ. Φίλος του Ρόμπερτ. Ο κύριος Νίκος Πρωτόπαπας είναι στην κιθάρα. Ο κύριος Έκτορ Κοσμάς είναι στο μπαγλαμά και το βιολί. Εξ Αυστραλίας, ορμόμενος. Από την Αυστραλία ο κύριος δεύτερης γενιάς Έλλην. Τρίτης γενιάς Έλληνας, μάλιστα. Και ο κύριος Μάνος Γκρισμπολάκης στο ακορντεόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα λοιπόν αφήνουμε και τον Γιάννη τον Παπαϊωάννου και περνάμε στο Βασίλη Τσιτσάνη, ο οποίος επίσης έγραψε κανταδόρικα τραγούδια, ρεμπέτικα κανταδόρικα τραγούδια την εποχή εκείνη, πολύ σπουδαία. Καλά, για τον Βασίλη Τσάνη δεν χρειάζονται ούτε συστάσεις, ούτε αυτός. Αυτός ήταν και ο πιο τυχερός, γιατί ξέρουμε σχεδόν όλοι ποια τραγούδια είναι του Τσάνη. Παίξε Τσάνη μου το μπουζουκάκι, ρίξε μου μια γλυκιά παινιά. Παίξε Τσάνη μου το μπουζουκάκι, να ξεχαστούμε τα παλιά. Θέλω να σου είπα παίξεις. Πόσα χρόνια περίμενα στο πρώτο τραγούδι αυτό για να έρθει μας παίξεις το μπουζουκάκι σου. Έλα. Αναστεμάζει
Κυριακή. Να το αισθήματε όλη στην καρδιά. Είναι ο λιγότερο ρηγμένος από τους άλλους. Λιγότερο χάριζε όμως, τον εκβίαζαν. Και η Γιώργα Κοπούλου του έλεγε, έλα χάρισέ το. Και ο Στράτος, ο Παγιουντζής, χάρισέ το. Και έτσι κάποια τραγούδια, όχι και τόσο λίγα, του Βασίλη Τσιτσάνη κυκλοφορούν σε άλλα ονόματα. Και αυτός είναι κατά κάποιο τρόπο ρηγμένος. Ναι. Ήτανε σπορ δημοφιλές τότε της εποχής, ε? Ήταν, ναι. Το να χαρίζεις ή το να σε αναγκάζουν να χαρίζεις. Αναγκαστικά. Με έναν τρόπο, ναι. Γεννήθηκα στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Ο πατέρας μου ήταν υπερώτης από τα Γιάννενα, καθώς και η μάνα μου τη λέγαν Βικτωρία από τα Ζαγόρια, το γένος Λάζου. Στην Αθήνα ήρθα περί τα τέλη του 1936. Βέβαια δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης, να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρο μου ήταν να γίνω δικηγόρος. Όμως, τίποτα από αυτά δεν έγινε και γραφτό ήταν να ασχοληθώ επαγγελματικά με το λαϊκό τραγούδι που με βοήθησε. Yeah.
Μπράβο, Λαθό! Θα πάω εκεί στην Αραπιά που με έχουνε μιλήσει για μια μεγάλη μάγισσα. Άμα για να μου λύσει. Πριν πάμε στο τελευταίο του Βασίλη Τσιτσάνη και μετά θα κάνουμε ένα πάλκο που θα πούμε και του Χατζηχρήστου και του Τσιτσάνη και του Μπαγιαντέρα και του Παπαϊωάννου, θέλω να πούμε πάλι μια μικρή ιστοριούλα για τον Τσιτσάνη που είναι πολύ χαριτωμένη. Ξέρουμε τόσα πολλά για τον Τσιτσάνη, αλλά αυτή τη μικρή ιστοριούλα αξίζει να την πούμε. Για πες. Με το Μουσχουντή. Ναι, με το Μουσχουντή. Μουσχουντής, αστυνομικός διευθυντής της Θεσσαλονίκης, ήταν και φίλος προσωπικός του Τσιτσάνη και λάτρης των ρεμπέτικων. Είχε 3.000 δίσκους τότε, φανταστείτε, δίσκους γραμμοφώνου. Τον είχε παντρέψει το Τσιτσάνη στη Θεσσαλονίκη μέσα στην κατοχή και ήταν ο μόνος που είχε το δικαίωμα να τον λέει Λάκη. Ξημεροβράδια ζότανε ο Μουσχουντής στο μαγαζί του Τσιτσάνη και το πρωί μόλις κλείνανε του έλεγε Λάκη, πάμε να δούμε τι έγινε στο γραφείο. Ήταν αθυρόστομος ο Μουσχουντής. Μιλούσε σαν ρεμπέτης, βλαστημούσε, τον έτρεμε όλη η Θεσσαλονίκη, γιατί ήξερε και τα τερτύπια των μεγάλων και τις ανομαλίες τους, με και χωρίς εισαγωγικά. Λάκη του έλεγε, πάμε να δούμε τι έγινε μέσα. Πίναν καφέ λοιπόν μέσα και έλεγε, έλα φέρ' τους αυτούς που μαζέψαν τη νύχτα, τους παράνομους. Τους φέρναν μέσα λοιπόν στο γραφείο του Μουσχουντή, ένας. Καλύτερα να σε κοιτάξει κεραυνός παρά ο Μουσχουντής. Λοιπόν, τι έκανε αυτός, έκανε αυτό και αυτό εκεί. Τον κύριο τον ξέρεις. Δείχνοντας τον Τσιτσάνη. Τον Τσιτσάνη, ρωτούσε ο Μουσχουντής. Αν αυτός έλεγε, όχι, ξέρετε, ναι, κάπου ίσως τον έχω δει και λοιπά.
γρήγορα κρατητήριο και αύριο αυτόφορο. Αν όμως έλεγε πως δεν ξέρω το Βασίλη Κιτσάνη, έλεγε φύγε ελεύθερος και να μην σε ξαναπιάσουν. Αυτά γινόντουσαν κάποιες μαγικές νύχτες με τον Τσιτσάνη και τον Μισούντι. Μύχτες μαγικές, Τσιρίδου έλα. Σας μιλάω με καημό, με σαραγωγό, για τόσες τρελές, πόνο στα λεγό. Thank you.
σηκώθηκα με την ορχήστρα σου. Και έκανα την ναι. Παιδιά, συγγνώμη. Συγγνώμη, ρε Αγάθωνα. Χίλια συγγνώμη. Δεν έχετε το σαμπουτζί στο πάλκο και έχω θέμα. Παιδιά, σαμπουτζί. Τρώει ο σαμπουτζί. Τρώει. Απάντηση. Μα δεν κάνει και τίποτα άλλο. Ή τραγουδάει ή τρώει. Έλα, ρε παιδιά, είναι επαγγελματίες τώρα πάνω. Αφήστε μας τώρα. Είναι επαγγελματίες τώρα. Πάμε, μάστρο. Σοβαρά μιλάς με προσπάνεις. Ε, ναι. Ο Τότσικα με την ορχήστρα. Έτσι. Γεια σου, Νάντια! Μπράβο, Νάντια!
Μπράβο, ρε παιδιά! Παιδιά, να ξέρετε ότι πάντα ο Τότσικας κλείνει. Μόλις τελειώνει το κάνει. Τσιγκ τσιγκ, κάνει ο Τότσικας. Ξέρω να κλείνω, αγόρι μου, ξέρω να κλείνω. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Το κλείσιμο, αυτό είναι. Η σημασία έχει το κλείσιμο. Στο φαλήρο είναι αστροφέγγια. Oh, yeah.
φίνο παγλάμα με μπουζούκι με κιθάρα και με φίνο παγλάμα θα έρθω για να σε ξυπνήσω φαλιό της αγγλικά. Καλά. Αρχίσεις τα παλιά θα μου τη ραγίσεις πάλι την καημένη μου καρδιά. Θα μου τη ραγίσεις πάλι την καημένη μου καρδιά κι αν τυχόν και δεν ξυπνήσεις και μ' αρχίσεις τα παλιά. Θυμάμαι και πονώ, γιατί είναι τώρα λίγο μακριά.
Παιδιά, κάτω. Μύρο! Κάτσε, θέλω. Πέτατα και να πω. Πέτατα. Πέτατα, θα πετάξω εγώ. Έλα, θα πετάξω. Πού θέλει. Έχω φλεγμονή στο. Ποιον θέλει, ποιον, πού θε. Σόλου. Σόλου καλλιτέχνε. Λοιπόν, έχω μια παραγγελιά τώρα. Η ειδική. Ρεμπετολόγο. Δεν θέλω να πω ότι είναι το μόνο ρεμπέτικο που ξέρει. Θέλω να πω ότι είναι το τραγούδι που αγαπάει. Που έχω μεγαλώσει. Έχει μεγαλώσει με αυτό. Σα το παραγγέλνει. Τα καβουράκια μου, εντάξει, δεν είναι δύσκολο, τσιτσάνης είμαστε, στο περιβάλλον μας είμαστε. Παίζουμε μεγάλη μπάλα απόψε. Μεγάλη μπάλα. Σας είχα πει κάτι για μπάλα πριν. Mm-hmm. Θέλω να πούμε λίγο για μπάλα πριν σηκωθείτε όλοι, ετοιμαστείτε. Γιατί μετά ανεβαίνει όλος ο κόσμος πάνω και λέμε δύο πολύ σπουδαία τραγούδια. Για την μπάλα που λέγαμε, υπάρχει μπάλα και μπάλα. Εντάξει, μία είναι η ομάδα. Γάθωνα που είσαι. Καλή είσαι, Γιατένιο. Αγόρι μου, Βασίλη, μου αγαπητοί μου. Αρέσει που υπάρχουν διατηρήσεις. Έτσι, ναι, ναι. Μαζί είμαστε εμείς, μαζί μας. Άμα είναι φίλος, ο Παναθηναϊκός είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Λοιπόν,
Μια και λέγαμε λοιπόν για μπάλα, υπάρχει και πιο σοβαρή μπάλα από αυτή την μπάλα που νομίζετε πως είναι σοβαρή. Γύρισες πριν από λίγες μέρες από πού? Παίξαμε στα Γρεβενά. Στα Γρεβενά. Παίξαμε πιο μπροστά στους Λειψούς. Παίξαμε στην Κοζάνη. Σε πολλά μέρη. Θα πάμε να παίξουμε πάλι στην Κοζάνη. Θα πάμε στον Πολύγυρο, αλλά θα πάμε και στην Κούβα. Τι ομάδα είναι αυτή? Πώς τη λένε την ομάδα σας καταρχάς? Η Χάστα Λα Βικτόρια Σιέμπρε. Νίκη για πάντα. Χάστα για Λα Βικτόρια. Περιμένοντας πάντα την νίκη. Πάντα την νίκη. Είναι φράση του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Και δείξε μεσάνυχτα. Έλεγε η μάνα του παιδιού, καμάρι μου κοιμήσου. Όμως τα μάτια μείναμε του καθένος ορθάνυχτα. Τότε που η ώρα ζυγιάζε ματσάλι το κορμί σου. Ποιος τον έγινε, ποιος τον πείζε και ποιος να το βαστάξει. Αλλά αργά φεύγουν τα πουλιά και χάσαν τη γαλιά τους. Από τη Λάρισα, χρυσή τετράδα της πρωταθλήτριας ομάδας της ΑΕΛ. Λείπει, δεν λείπει, είναι εδώ. Θα ήταν εδώ. Θα ήταν εδώ. Αυτός ο άνθρωπος. Θερίζουν το πρόσωπο σου το ευαίνινο μετάξι. Νεράιδες και το υφαίνουνε να δέσουν τα μαλλιά τους. Η ομάδα ιδρύθηκε από την ψυχή του Τάκη Βαμβακίδη, ο οποίος είναι αρχηγός της ομάδας. Και πόντιος. Και πόντιος, ποντιάρα βέβαια. Με πυρήνα το Σάββα τον Κοφίδη. Σάββας Κοφίδης, η ψυχή της ομάδας. Πόντιος. Παίκτες που ακολουθούν συμπαίκτες της Εθνικής Ελλάδος, διεθνείς, παλέμαχοι, όπως είναι ο Βαλαόρας, όπως είναι ο Μίμης ο Παϊωάννου, όπως είναι ο Ρότσα, όπως είναι ο Ατματζίδης. Ατματζίδης. Ατματζίδης, ναι παιδιά, Πόντιος, όχι Ρότσα. Ναι, ναι, πάμε, πάμε. Και μαζί με αυτούς, τέλος πάντων, παίζω κι εγώ μπάλα, γιατί γράφτηκε ένα τραγούδι ποίηση του Νίκου Καβαδία που έτυχε να το τραγουδήσω. Είναι για τον Γκεβάρα, κάποια στιγμή το παίξαμε εδώ. Και με καλέσαν στην ομάδα για να συμμετάσχω με οποιοδήποτε τρόπο. Απεδείχθηκε ότι μπορώ να παίξω και λίγη μπάλα και κάνουμε αγώνες κοινωνικούς. Παίζουμε για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε ό,τι είναι δυνατόν να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν πραγματικά ένα πρόβλημα. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω δημόσια γι' αυτό. Δεν μου επιτρέπετε. Δεν ήθελα να μιλήσει, με συγχωρείτε, δεν το επιτρέπετε, αλλά του λέω ότι τέτοιες προσπάθειες, όταν κάνουν τέτοιες προσπάθειες οι άνθρωποι, καλό είναι να τις λέμε, καλή είναι και η σεμνότητα, αλλά καλό είναι να τις λέμε, γιατί παίρνουν και άλλοι άνθρωποι κουράγιο. Ότι ρε, εσύ υπάρχουν κάτι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που αγωνίζονται για αυτό που λέμε το περιττό, για το τίποτα, δηλαδή για τα πάντα. Για τον άνθρωπο, για τον πολιτισμό, για αυτό που πρέπει να είμαστε. Φτάνουμε στο σημείο να παίξουμε, θα πάμε σύντομα στην Κούβα, καλεσμένοι από το Υπουργείο Αθλητισμού εκεί, γιατί πριν από λίγο καιρό κάναμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα για το σύντροφο της Τάνιας. Είναι αντάρτισσα που ήταν με τον Τζε και ο σύζυγός της έγραψε ένα βιβλίο το οποίο θα γίνει και ταινία. Βρέθηκε εδώ και όλα αυτά πήραν ένα δρόμο ώστε να καταλήξουμε να παίξουμε στην Κούβα. Θα κάνουμε και άλλους αγώνες όσο το δυνατό. Παίξαμε για την Κούνεβα, ελπίζω να γνωρίζω ο κόσμος ξέρει τι είναι πρόκειται. Και αυτό το περιφρουρούμε ως κόρυρο οφθαλμού. Δηλαδή είναι πάρα πολύ τίμιο και πάρα πολύ συναισθηματικό. Η προσφορά μας είναι ανιδιοτελής και πιστεύω ότι έτσι εκλαμβάνεται και έτσι θέλω να περάσω το μήνυμα αυτής της προσπάθειας. Και ξέρετε τι, παίζουν, ας πούμε, αυτό που μου αρέσει εμένα δεν είναι για μια γενικότερη ιδέα. Λοιπόν, υπάρχει ένα συγκεκριμένο άτομο που έχει μία ανάγκη, ρε παιδί μου. Θα ήθελα, Σπύρο, κάποια στιγμή ο Τάκης ο Βαβακίδης και ο Σάββας ο Κοφίδης να μπορούν να πούνε περισσότερα πράγματα από μένα, γιατί αυτοί είναι, κρατάνε την ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Πάντως έτσι κι αλλιώς μπράβο σας. Αυτή είναι μεγάλη μπάλα, πραγματικά. Και είστε μεγάλη μπαλαδόρη. Οι περισσότεροι από αυτούς που είπες έτσι κι αλλιώς είναι, αλλά αυτή είναι σπουδαία μπάλα. Και μερικές φορές ο Μανουμίδης, ο Αναστασιάδης από τον Πασεραϊκό, από τη Λάρισα, είπαμε ο Βαλαόρας, πάλι ο Μανουμίδης. Πόσοι ποδοσφαιριστές, κάθε τρεις και λίγο ανακοινώνονται ονόματα που θέλουν να συμπράξουν μαζί μας. Και όπου πάμε τώρα γίνεται ένα πανδαιμόνιο. Γιατί αυτό είναι η κατάσταση. Το πιο
ιδιαίτερο ταξίδι μέχρι στιγμής θα έλεγα ότι ήταν αυτό στους Λειψούς, όπου ο δήμαρχος ο Σπύρος ο Μπενέτος είναι μέλος της ομάδος και θα έρθει μαζί μας και στην Κούβα. Και μάλιστα ξαναπαίξουμε τον Αύγουστο στην 12-13 εκεί μέσα, θα ξαναπαίξουμε στους Λειψούς. Και που και που κάνουμε και γλέντια, δηλαδή μετά κάνουμε κάποια συναυλία. Ο Τάκης κάνει την παραστασία του Καραγκιόζη που την έχει σκηνοθετήσει ο Ευγένης ο Σπαθάρης. Δηλαδή είναι ένα μπουλούκι, αλλά έχει αυτή την πολυμορφική πολιτισμική εικόνα. Τέλειο, είναι καταπληκτικό αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ίδιο. Εμείς στεναχωρείς τον κόσμο. Έχουμε ανθρώπους εδώ που είναι υποφέρουν μετά. Είπαμε. Παιδιά, θέλετε να σηκωθείτε πάνω να πούμε την αχάριστη. Ναι. Ε? Έλα ρε Αργύρη, πάρε και την Ελισάβετ. Αργύρη, αν θες πάρε και την Ελισάβετ. Πάμε, θα τραγουδήσουμε. Πάμε. Μαριά, θα τραγουδήσω όπως καταλαβες. Θα προσπαθήσουμε, ναι. Τραγουδήσουμε την Αχάριστη, να ευχαριστήσουμε το Σωματείο Ελληνικών Χωρών και Λαογραφικών Ερευνών Δρόμενων. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά παιδιά.
Ακούσαμε μερικά τραγούδια, όχι όλα, μερικά από το τελευταίο CD της Μαρίας Κορινθίου. Εκεί, δεν πετωλώ. Παιδιά, περάσαμε υπέροχα, σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ, ειλικρινά. Ήταν ένα αφιέρωμα στον Χρήστο Μπύρο, όπως το μου. Και βέβαια δεν θα γινόταν ένα αφιέρωμα στον Χρήστο Μπύρο χωρίς την κυρία Γερινού και την κυρία Μπρέμπου. Εγώ. Καλήθα. Καλήθα, παιδιά, έχω δουλειά. Αύριο εκκλησία, πάμε, καλήθα. Do ta na na swa ni
μου, αγαπώ με λαχρινό μου. Θέλω να παραπάνω να σε κάνω περίπου.